από την τέταρτη φιλοκαλία, σελίς 245 Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά επιστολή προς την σεμνοτάτη μοναχή ξένου. Σε εκείνους που επιθυμούν να ζουν τη μοναχική ζωή αληθινά είναι δυσάρεστη όχι μονάχα η συναναστροφή με τους πολλούς αλλά και με εκείνους που ζουν με τον ίδιο τρόπο γιατί αυτό διακόπτει τη συνέχεια της πανεφρόσινης επικοινωνίας με το Θεό και σχίζει στα δύο και κάποτε σε πολλά μέρη τον ενιαίο του νου το οποίο συγκροτεί το έσω και αληθινό μοναχαχό. Γι' αυτό και κάποιος από τους πατέρες όταν ερωτήθηκε γιατί αποφεύγει τους ανθρώπους αποκρίθηκε ότι δεν μπορώ να είμαι με το Θεό όταν συναναστρέφομαι με τους ανθρώπους. Πάλι μιλώντας για αυτά από την πείρα του θεωρεί όχι μόνο τη συναναστροφή αλλά και τη θέα των ανθρώπων ως αιτία που μπορεί να διαφθείρει τη σταθερότητα της νοερής ηρεμίας των ησυχαστών. Αν δε κανείς εξετάσει με ακρίβεια και μόνο τη σκέψη του ερχομού κάποιου και η αναμονή της επισκέψεως και της συνομιλίας δεν αφήνει τελείως ατάραχο το νοητικό μέρος της ψυχής. Εκείνος τώρα που γράφει και λόγους φορτώνει το νου του με ακόμη πιο έντονη μέρημνα. Και αν είναι από εκείνους που έχουν προκόψει την αρετή και έχει λόγω ψυχικής υγείας και την αγάπη του Θεού την έχει ενεργητική και όταν γράφει αλλά πάντως όχι με άμεσο και γνήσιο τρόπο. Αν όμως είναι από εκείνους που πέφτουν ακόμη σε πολλά νοσήματα και πάθη της ψυχής όπως πράγματι είμαι εγώ και έχω ανάγκη να φωνάζουν συνεχώς το Θεό γιατρέψέ με γιατί αμάρτησα σε σένα και αυτή δεν είναι εύλογο πριν από τη θεραπεία τους να αφήσουν τη δέηση και να ασχοληθούν με τίποτε άλλο θεληματικά. Ψαλμός 45. Εκτός από αυτά με τα γραπτά του κανείς συνομιλεί και με τους απόντες και μεταδίδει την ομιλία σε περισσότερους καιρούς και ανθρώπους κάποτε και σε αυτούς που δεν θα ήθελε αφού τα κείμενα παραμένουν και μετά το θάνατο εκείνου που τα έγραψε. Γι' αυτό πολλοί πατέρες, κορυφαίοι, συχαστές δεν θέλησαν να γράψουν τίποτα αν και μπορούσαν να εκθέσουν σπουδαία και ωφελημότατα πράγματα. Εγώ, αν και απέχω πάρα πολύ από την ακρίβεια εκείνων, συνήθιζα να γράφω αλλά όταν υπήρχε επίγουσα ανάγκη. Τώρα όμως με έκαναν διστακτικότερο και σε αυτό εκείνοι που είδαν με φθονερά μάτια μερικά γραπτά μου ζητώντας από αυτά αφορμές να με βλάψουν. Αυτοί σύμφωνα με το Μέγα Διονύσιο προκαταλαμβάνονται εμπαθώς από τα ψηφία και τις χωρίς νόημα γραμμές και από τις συλλαβές και λέξεις άγνωστες που δεν φτάνουν στο νεωρό μέρος της ψυχής τους και είναι πράγματι παράλογο και κακό και ολότελα ανάρμοστο σε εκείνους που θέλουν να νοούν τα θεία το να μην προσέχουν την έννοια του περιεχομένου αλλά τις λέξεις. Εγώ γνωρίζω καλά πως δέχτηκα δικαίως τις κατηγορίες τους. Όχι ότι δεν έγραφα σύμφωνα με τους πατέρες. Αυτό με τη χάρη του Χριστού το φύλαξα στα γραπτά μου. Αλλά ό,τι έγραψα για πράγματα για τα οποία δεν ήμουν άξιος και παρόμοια με τον Οζά επεχείρησα με το λόγο να κρατήσω το όχημα της αλήθειας που κινδύνευε να ανατραπεί. Β' Βασιλειών 6-7. Βέβαια η τιμωρία που εγώ δέχτηκα από το Θεό δεν ήταν σε βαθμό οργής αλλά παιδαγωγίας με μέτρο. Γι' αυτό δεν παραχωρήθηκε να υπερισχύσουν εναντίον μου οι επιτιθέμενοι. Αλλά και αυτό μάλλον οφείλεται στην αναξιότητά μου. Δεν ήμουν φαίνεται άξιος ούτε ικανός να πάθω τίποτα για χάρη της αλήθειας και να γίνω με χαρά συγκοινωνός των παθημάτων των Αγίων. Μήπως και ο Χρυσόστομος που από αυτήν ακόμα τη ζωή ήταν ενωμένος με την Εκκλησία των Πρωτοτόκων στους ουρανούς και που έγραφε λόγους για την ευσέβεια και εγκυρότητα, σαφήνεια και γλυκύτητα όσο κανείς. Μήπως λοιπόν και αυτός ο τόσο μέγας δεν αποκόπηκε από την Εκκλησία και δεν καταδικάστηκε σε εξορία γιατί δήθεν έγραφε και φρονούσε την αίρεση του Εργενή. Και ο Πέτρος, ο κορυφαίος του κορυφαίου χορού των μαθητών του Κυρίου, λέει ότι οι τότε αμαθείς διαστρέβλωναν τα δυσνόητα σημεία των επιστολών του Μεγάλου Παύλου με αποτέλεσμα να οδηγούνται στην απώλεια. Β' Πέτρου 3.16. Εγώ δε με τη μικρή ενασχόληση που μου προξένησαν οι αντίπαλοι, αν και καταδικάστηκαν συνοδικώς, είχα σκοπό να πάψω τελείως να γράφω, αν εσύ τώρα Αγία Γερόντισσα δεν το ζητούσες ακούραστα, με παρακλητικά γράμματα και μηνύματα, έως ότου με έπεισες να καταπιαστώ πάλι με συμβουλευτικούς λόγους. Αν και εσύ δεν έχεις μεγάλη ανάγκη από συμβουλές, γιατί έχεις με τη χάρη του Χριστού, μαζί με την γεροντική ηλικία και το σεβασμό της συνέσεως, και έχεις διαβάσει τον νόμο των ιερών
εντολών με πολυετή εφαρμογή, μοιράζοντας κατάλληλα τη ζωή σου στην υπακοή και στην ησυχία. Με αυτά αλίανες την πλάκα της ψυχής σου και την έκανες κατάλληλη να χαραχτούν πάνω της τα θεϊκά γράμματα και να μην σβήνουν. Αλλά τέτοια είναι η ψυχή που κυριεύτηκε ολοκληρωτικά από τον πόδο της πνευματικής διδασκαλίας. Δεν τη χορταίνει ποτέ. Γι' αυτό και η σοφία του Θεού λέει για τον εαυτό της: όσοι μετρώνε θα πεινάσουν κι άλλο. Σοφία Σιράκ 24-21. Και ο Κύριος που βάζει μέσα μας αυτό τον πόδο λέει για τη Μαρία που διάλεξε την αγαθή μερίδα ότι δεν πρόκειται να της αφαιρεθεί. Λουκά 10-42. Εσύ χρειάζεσαι πλέον τη διδασκαλία αυτή και για τις δικατέρες του Μεγάλου Βασιλείου, τις μοναχές δηλαδή που ζουν κάτω από την πνευματική σου παιδαγωγία και μάλιστα για τη σύνεση. Στο πρωτότυπο κείμενο γράφει σύνεση, μάλλον όμως πρόκειται για κύριο όνομα, δηλαδή όνομα μοναχής και μάλιστα συγγενούς της μοναχής ξένης, την οποία ποθείς σύνεση να δώσεις νύφη από το γένος σου στο Χριστό, το χορηγό της αυθαρσίας. Αυτόν μιμήθηκες και εσύ, όπως δηλαδή αυτός πήρε πραγματικά για χάρη μας τη δική μας μορφή, έτσι και εσύ τώρα υποδίθηκες στο πρόσωπο των αρχαρίων που έχουν ανάγκη από διδασκαλία. Γι' αυτό και εγώ, αν και δεν έχω ευχέρεια στους λόγους και ειδικά σε τέτοιους λόγους, αλλά και να κάνω υπακοή και να τηρήσω την εντολή, σε όποιον σου ζητάει κάτι να το δώσεις. Ματθαίου 5:42. Και ότι τώρα έχω, θα εκπληρώσω το χρέος της κατά Χριστόν αγάπης για να δείξω την καλή πρόθεσή μου. Να ξέρεις λοιπόν, Αγία Γερόντισσα, ή μάλλον άκουσε εσύ, για να πληροφορηθούν οι νέες που διάλεξαν την κατά Θεό ζωή, ότι υπάρχει και θάνατος της ψυχής, η οποία είναι φύση αθάνατη. Έτσι λέγει ο θεολόγος, ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού. Υπάρχει αμαρτία που επιφέρει θάνατο και άλλη που δεν επιφέρει. Α Ιωάννου 5:16-17. Εδώ εννοεί οπωσδήποτε το θάνατο της ψυχής και ο Μέγας Παύλος λέει: η κατά κόσμο λύπη προκαλεί το θάνατο. Β' Κορινθίους 7-10. Από ποιους νεκρούς προστάζει να αναστηθεί? Οπωσδήποτε από εκείνους που νεκρώθηκαν από τις αρχικές επιθυμίες, οι οποίες μάχονται κατά της ψυχής. Α Πέτρου 2-11. Γι' αυτό και ο Χριστός ονόμασε νεκρούς εκείνους που ζουν στο μάταιο αυτό κόσμο. Γιατί δεν έδωσε άδεια στο μαθητή που του ζήτησε να πάει να θάψει τον πατέρα του, αλλά τον διέταξε να τον ακολουθεί και να αφήσει τους εαυτούς να θάψουν τους νεκρούς τους. Ματθαίου 8:22. Νεκρούς εδώ ονόμασε ο Κύριος και τους ζωντανούς που είναι νεκρωμένοι στην ψυχή. Όπως δηλαδή ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα είναι θάνατος σώματος, έτσι και ο χωρισμός του Θεού από την ψυχή είναι θάνατος ψυχής. Και ο πραγματικός θάνατος είναι αυτός ο θάνατος ψυχής. Αυτόν το θάνατο εννοούσε με την εντολή του στον παράδεισο ο Θεός, όταν έλεγε στον Αδάμ: την ημέρα που θα φας από το απαγορευμένο δέντρο θα δοκιμάσεις τον θάνατο. Γένεση 12:2-17. Τότε με την παράβαση θανατώθηκε η ψυχή του Αδάμ, καθώς χωρίστηκε από το Θεό, ενώ κατά το σώμα εξακολούθησε να ζει μέχρι την ηλικία των 930 ετών. Γένεσης 5:5. Αλλά ο θάνατος που επικράτησε στην ψυχή λόγω της παραβάσεως όχι μονάχα αχριώνει την ψυχή και κάνει τον άνθρωπο επικατάρατο, αλλά κάνει και το σώμα πολύμορφο και πολυπαθές και φθάρτο, και στο τέλος το παραδίδει στο θάνατο. Γιατί τότε, μετά την έκρωση δηλαδή του έσω ανθρώπου εξαιτίας της παραβάσεως, άκουσε ο χωρικός Αδάμ ότι θα είναι καταραμένη η γη που θα το δείχνει στα διάφορα έργα του. Θα του φυτρώνει αγκάθια και τριβόλια και με τον ιδρώτα του προσώπου σου θα τρως το ψωμί σου ως την ώρα που θα επιστρέψει στη γη από την οποία σχισματίστηκες. Γιατί η γη είσαι και στη γη θα γυρίσεις. Γένεσης 3:17-19. Στη μέλουσα εκείνη η νέα γέννησή μας κατά την Ανάσταση των δικαίων θα αναστηθούν και τα σώματα των ανώμων και αμαρτωλών, αλλά για να παραδοθούν στο δεύτερο θάνατο. Αποκάλυψη 20:14. Στην αιώνια κόλαση στον ακίνητο σχόλικα Μάρκου 9:44. Στο τρίξιμο των δοντιών, στο εξωτερικό και ψηλασφυτό σκοτάδι Ματθαίου 8:12. Στη σκοτεινή και άσβεστη γέννα του πυρός Ματθαίου 5:22. Σύμφωνα με τον προφήτη που λέει ότι οι άνομοι και οι αναμαρτωλοί θα ρηχτούν μαζί σε φωτιά και κανείς δεν θα μπορεί να σβήσει. Ισαΐα 1:31. Αυτό είναι ο δεύτερος θάνατος. Ρωμαίων 20
Ρωμαίων 8:13. Όπως μας δίδαξε, είναι ο δεύτερος θάνατος, Αποκάλυψη 20:14. Όπως μας δέξει ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη. Άκου ακόμα τι λέει ο Μέγας Παύλος. Αν ζείτε τσαρκικά, σας περιμένει θάνατος. Αν όμως νεκρώνετε με τη δύναμη του πνεύματος στις αμαρτωλές τάσεις σας, θα ζήσετε. Ρωμαίων 8:13. Εδώ μιλάει για τη ζωή και το θάνατο κατά το μέλλοντα αιώνα. Ζωή λέει την απόλαυση της αιώνιας βασιλείας και θάνατο την αιώνια κόλαση. Η παράβαση λοιπόν της εντολής του Θεού γίνεται πρόξενος κάθε θανάτου και στην ψυχή και στο σώμα και στην παρούσα ζωή και σε εκείνη την ατελέφθητη κόλαση. Αυτός είναι ο καθεαυτού θάνατος να βιαζευτεί η ψυχή τη θεία χάρη και να συζευτεί την αμαρτία. Αυτός ο θάνατος είναι σε εκείνους που ξέρουν να εκτιμούν τα πράγματα πιο φρικτός από τη δημορία στη γέννα και αυτό να σα αποφύγει. Και εμείς με όλη μας τη δύναμη να πετάξουμε και ας παραμερίσουμε και ας απαρνηθούμε τα πάντα κατά τις σχέσεις και τις πράξεις και τα θελήματα όσα μας απομακρύνουν και μας χωρίζουν από το Θεό και συγκροτούν αυτόν τον θάνατο. Γιατί εκείνος που φοβήθηκε αυτόν τον θάνατο και φυλάχθηκε από αυτόν δεν θα φοβηθεί το θάνατο του σώματος όταν έρθει, αφού θα έχει μέσα του ένικο την αληθινή ζωή η οποία με το σωματικό θάνατο γίνεται πιο αναφέρετη. Όπως λοιπόν ο θάνατος της ψυχής είναι ο κύριος θάνατος, έτσι και η ζωή της ψυχής είναι η κυρίως ζωή. Ζωή της ψυχής είναι η ένωση με το Θεό, όπως ακριβώς ζωή του σώματος είναι η ένωση με την ψυχή. Και όπως με την παράβαση της εντολής η ψυχή χωρίστηκε από το Θεό και θανατώθηκε, έτσι με την υπακοή στην εντολή ενώνεται πάλι με το Θεό και ζωοποιείται. Γι' αυτό λέει ο Κύριος στα Ευαγγέλια. Τα λόγια που λέω εγώ, τα λόγια που λέω εγώ είναι πνεύμα και ζωή. Ιωάννου 6:63. Το ίδιο έλεγε στον Κύριο και ο Πέτρος που το έμαθε από την πύρα. Έχεις λόγια της αιωνίου ζωής. Ιωάννου 6:68. Τα λόγια όμως αυτά οδηγούν στην αιώνια ζωή όσους υπακούνε, ενώ για όσους παρακούνε αυτή η εντολή της ζωής γίνεται αιτία θανάτου. Ρωμαίων 7:10. Έτσι και οι Απόστολοι, ενώ ήταν ευωδία Χριστού, για άλλους ήταν οσμή θανάτου που δίνει θάνατο, ενώ για άλλους οσμή ζωής που δίνει ζωή. Β' Κορινθίων 2:15-16. Η ζωή πάλι αυτή δεν είναι ζωή μόνο της ψυχής αλλά και του σώματος, αφού με την Ανάσταση το αθανατίζει και αυτό και δεν λυτρώνει το σώμα μονάχα από τη θνητότητα αλλά και από το θάνατο που ποτέ δεν λύγει, δηλαδή τη μέλουσα εκείνη κόλαση, χαρίζοντας και σε αυτό την αιώνια εν Χριστώ ζωή, τη δίχως πόνο, δίχως νόσους, δίχως λύπη, την πράγματι αθάνατη. Όπως το θάνατο της ψυχής, δηλαδή στην παράβαση και στην αμαρτία, επακολούθησε ο θάνατος του σώματος και η διάλυσή του στη γη, έτσι η καταδίκη στη γη και η μετατροπή του σε χώμα και στο σωματικό θάνατο επακολούθησε η καταδίκη της ψυχής στον Άδη, έτσι στην Ανάσταση της ψυχής, η οποία είναι η επιστροφή στο Θεό με την υπακοή στις θείες εντολές, θα ακολουθήσει ύστερα η Ανάσταση του σώματος και θα ενωθεί πάλι με την ψυχή. Και στην Ανάσταση αυτή θα ακολουθήσει η πραγματική αυθαρσία και η αιώνια ζωή με το Θεό, όσων την αξιωθούν, αφού από σαρκικοί θα γίνουν πνευματικοί και θα ζουν στον ουρανό σαν άγγελοι, όπως λέει ο Απόστολος. Θα μας αρπάξουν τα σύννεφα για να υποδεχτούμε στον αέρα τον Κύριο που έρχεται και έτσι θα είμαστε πάντοτε μαζί με τον Κύριο. Α Θεσσαλονικής 4:17. Όπως δηλαδή και χωρίστηκε η ψυχή του, όπως ο Υιός του του Θεού, όπως ο Υιός του Θεού που έγινε άνθρωπος από φιλανθρωπία, πέθανε σωματικά και χωρίστηκε η ψυχή του από το σώμα, αλλά δεν χωρίστηκε από αυτό η θεότητά του, γι' αυτό και αφού ανέστησε το σώμα του, το πήρε μαζί του στον ουρανό με δόξα, έτσι και εκείνοι που έζησαν εδώ σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Καθώς δηλαδή όταν αποχωρίζονται το σώμα τους, δεν χωρίζονται από το Θεό στην Ανάσταση, θα πάρουν μαζί και το σώμα τους κοντά στο Θεό, εισερχόμενοι με ανέκφραστη χαρά, εκεί που εισήλθε ως πρόδρομος για χάρη μας ο Ιησούς. Εβραίων 6:20. Για να απολαμβάνουν μαζί του τη δόξα που μέλει να φανερωθεί. Α Πέτρους 5:1. Και δεν θα μετάσχουν αμονάχα στην Ανάστασή του, αλλά και στην ανάληψή του και σε όλη τη θεόμορφη ζωή του. Δεν θα γίνει όμως το ίδιο και με εκείνους που έζησαν εδώ σαρκικά και την ώρα του θανάτου βρέθηκαν να μην έχουν καμία κοινωνία με το Θεό, γιατί αν και όλοι θα αναστηθούν, αλλά ο καθένας στην ανάλογη τάξη, όπως λέγει ο Απόστολος.
Α Κορινθίους 15-23. Εκείνος που θανάτωσε εδώ με τη δύναμη του πνεύματος της πράξης του σώματος, Ρωμαίων 8-13, θα ζήσει εκεί τη θεϊκή και αιώνια ζωή μαζί με τον Χριστό. Ενώ εκείνος που με τις αρχικές επιθυμίες και τα πάθη θανάτωσε εδώ το πνεύμα του, εκεί αλίμονο θα καταδικαστεί μαζί με τον διάβολο, το δημιουργό και πρόξενο της κακίας, και θα παραδοθεί στην αβάσταχτη και ασύλληπτη από το νου κόλαση, πράγμα που είναι ο δεύτερος θάνατος. Αποκάλυψη 20:14. Ο μόνιμος που έλαβε αρχή, ο πραγματικός θάνατος που προξένησε και στην ψυχή και στο σώμα τόσο τον πρόσχερο όσο και τον αιώνιο θάνατο, όχι στον τόπο της ζωής. Και γι' αυτό και ευθύς αμέσως αλίμονο ο άνθρωπος καταδικάστηκε σε εξορία από τον παράδεισο του Θεού, γιατί έκανε τη ζωή του θανατηφόρη και ακατάλληλη για το Θείο Παράδεισο. Ώστε και η αληθινή ζωή, η οποία και στην ψυχή και στο σώμα προξενεί την αθάνατη και αληθινή ζωή, θα λάβει την αρχή της εδώ στον τόπο του θανάτου. Και όποιος δεν σπέβει να την κάνει εδώ κτήμα της ψυχής του, ας μην ξεγελά τον εαυτό του με κούφιες ελπίδες ότι θα τη λάβει εκεί, ούτε να ελπίζει ότι θα λάβει τη φιλανθρωπία του Θεού εκείνη την ώρα, γιατί τότε είναι καιρός ανταποδόσεως και εκδικήσεως. Ιερεμία 28:6. Και όχι συμπάθειας και φιλανθρωπίας, τότε είναι καιρός φανερώσεως θυμού και οργής και δικαιοκρισίας του Θεού. Ρωμαίων 2:5. Καιρός που θα φανεί το δυνατό θείο χέρι να κινείται και να κολλάσει τους απειθείς, αλίμονο σε αυτόν που θα πέσει στα χέρια του αληθινού Θεού. Εβραίων 10:31. Αλίμονο σε αυτόν που θα δοκιμάσει εκεί το θυμό του Κυρίου και δεν έχει γνωρίσει από εδώ μέσω του θείου φόβου τη δύναμη της οργής του και δεν προεξασφάλισε με τα έργα του τη φιλανθρωπία του Θεού, χρησιμοποιώντας όπως πρέπει τον τωρινό καιρό. Γι' αυτό πράγματι μας παραχώρησε και τη ζωή αυτή ο Θεός, δίνοντάς μας τόπο μετανοίας. Γιατί αν δεν ήταν έτσι, ευθύς με μία αμαρτία του ο άνθρωπος θα έχανε και τη ζωή του αυτή. Τι όφελος θα είχε πια από αυτήν? Γι' αυτό και η απελπισία δεν έχει καμία θέση ανάμεσα στους ανθρώπους, αν και ο πονηρός με διάφορους τρόπους την υποβάλλει, όχι μόνο σε εκείνους που με αδιαφορία, αλλά κάποτε και στους αγωνιστές. Επειδή δηλαδή ο καιρός της ζωής είναι καιρός για μετάνοια, αυτό να εξακολουθεί να ζει ο αμαρτωλός είναι εγγύηση και όποιον επιθυμεί την επιστροφή του ότι ο Θεός τον δέχεται. Και αυτό γιατί με την εδώ ζωή συνυπάρχει πάντοτε το αυτεξούσιο και είναι η υπόθεση του αυτεξούσιου να προτιμήσει ή να αποφύγει το δρόμο της ζωής και του θανάτου που προείπαμε. Γιατί έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει όποιο θέλει. Πού λοιπόν να βρει τη θέση η απελπισία, αφού πάντοτε και όλοι μπορούν όταν θέλουν να αποκτήσουν την αιώνια ζωή? Αλλά βλέπεις το μέγεθος της φιλανθρωπίας του Θεού. Όταν απειθήσουμε, δεν μας επιβάλλει από την αρχή τη δίκαιη τιμωρία του, αλλά μακροθυμεί και μας δίνει καιρό επιστροφής. Στον καιρό αυτό της μακροθυμίας του μας δίνει εξουσία αν θελήσουμε να γίνουμε παιδιά του. Τι λέω να γίνουμε παιδιά του? Να ενωθούμε με αυτόν και να γίνουμε ένα πνεύμα μαζί του. Αλλά και στον καιρό αυτό της μακροθυμίας, εάν εμείς βαδίσουμε τον αντίθετο δρόμο και αγαπήσουμε το θάνατο περισσότερο από την αληθινή ζωή, αυτός θα μας αφαιρεί την εξουσία που μας έδωσε. Και όχι μονάχα δεν την αφαιρεί, αλλά και μας ξανακαλεί κοντά του και ψάχνει παντού ζητώντας μας να μας επιστρέψει στα έργα της ζωής, όπως την παραβολή του Αμπελώνα. Ματθαίου 20:1-16. Από το πρωί μέχρι και το βράδυ της ζωής αυτής. Αλλά ποιος είναι εκείνος που καλεί και μας παίρνει εργάτες με μισθό? Είναι ο Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο Θεός, που μας δίνει κάθε ενίσχυση. Β' Κορινθίους 1:3. Και ποια είναι η άμπελος που μας καλεί για εργασία? Είναι ο Υιός του Θεού που είπε: «Εγώ είμαι η άμπελος». Ιωάννου 15:1. Γιατί κανείς δεν μπορεί να πάει στο Χριστό, όπως είπε ο ίδιος στα Ευαγγέλια, αν δεν τον ελκύσει ο Πατέρας? Ιωάννου 6:44. Και ποιοι είναι τα κλίματα? Εμείς. Άκουσε λοιπόν τι λέει ο ίδιος: «Εσείς είστε τα κλίματα και ο Πατέρας μου είναι ο Γεωργός». Ιωάννου 15:1-5. Ο Πατέρας λοιπόν, συμφιλιώνοντάς μας με τον εαυτό του μέσω του Υιού και μη λογαριάζοντας τα αμαρτήματά μας, Β' Κορινθίους 5:19, μας καλεί όχι ως προσκολλημένους στα άτοπα έργα, αλλά σαν αργούς. Αν και η αργία είναι και αυτή αμαρτία, αφού θα δώσουμε λόγο και για αργό λόγο. Αλλά όπως είπα, ο Θεός, παραβλέποντας τις προηγούμενες αμαρτίες μας, πάλι και πάλι μας προσκαλεί. Και μας καλεί και γιατί? Για να κάνουμε τι? Για να εργαστούμε στον Αμπελώνα, που θα πει να εργαστούμε για τα κλίματα, δηλαδή για εμάς τους ίδιους. Και έπειτα η ακατάληπτη φιλανθρωπία του Θεού και μισθό μας υπόσχεται και μας δίνει
αν και εργαζόμαστε για τον εαυτό μας, για τους εαυτούς μας. Ελάτε, λέει, πάρετε ζωή αιώνια που την παρέχω πλουσιοπάρχω. Και σαν να σας οφείλω ο ίδιος, θα σας καταβάλω μισθό για τον κόπο της οδηπορίας και για το ότι θελήσατε μονάχα να αντιλάβετε από μένα. Ελάτε, λέει, πάλι, ζωή αιώνια που την παρέχω πλουσιοπάρχα, και σαν να σας οφείλω ο ίδιος, θα σας καταβάλω μισθό για το κόπο της οδηπορίας και για το ότι θελήσατε μονάχα να αντιλάβετε από μένα. Ποιος δεν οφείλει λίτρα στο λυτρωτή του από το θάνατο? Ποιος δεν ευγνωμονεί το δωρητή της ζωής? Ο Κύριος όμως επιπλέον υπόσχεται και να προκαταβάλει μισθό, και μάλιστα μισθό ανίποτε. Το λέει ο ίδιος. Εγώ ήρθα για να έχουν ζωή και για να έχουν περίσσια. Ποια είναι η περίσσια? Ιωάννου 10:10. Όχι μόνο ότι θα είναι μαζί του, ότι θα ζουν μαζί, αλλά και θα τους κάνει και αδελφούς του και συγκληρονόμους. Αυτή λοιπόν η περίσσια, όπως ταιριάζει, είναι ο μισθός που δίνεται σε εκείνους που έτρεξαν προθυμίας της, το οποίο άμπελο, και έγιναν κλίματά της και κοπίασαν για χάρη του εαυτού της και καλλιέργησαν για τους εαυτούς των. Και τι έκαναν? Πρώτα-πρώτα περιέκοψαν όλα τα περίτα και δεν συντελούσαν στο σκοπό τους, αλλά αντιθέτως αποτελούσαν εμπόδιο στο να δώσουν καρπούς αξίους για τη θεϊκή αποθήκη. Ποια είναι αυτά? Ο πλούτος, η διπάθεια, η μάταια δόξα, όλα όσα ρέουν και προέρχονται, κάθε πάθος ψυχής και σώματος, δελειρό και πονηρό, όλος ο συρφετός των υπηρμένων λογισμών της διανοίας, κάθε άκουσμα και θέαμα και κάθε λόγος που μπορεί να βλάψει την ψυχή. Και αν, γιατί αν κανείς δεν φροντίζει με όλη του την επιμέλεια αυτά να τα κόβει και να τα καθαρίζει, τα βλαστήματα της καρδιάς του, δεν θα δώσει ποτέ καρπό για την αιώνια ζωή. Ιωάννου 4:36. Είναι βέβαια δυνατό και στους έγραμους να επιδιώξουν αυτή την κατάσταση, αλλά με πολύ μεγάλη δυσκολία. Γι' αυτό και όλοι όσοι από την νεότητά τους ελεήθηκαν από το Θεό και έστρεψαν τα διαπεραστικά μάτια της διάνοιάς τους προς την αιώνια ζωή και έγιναν εραστές των αγαθών της, αποφεύγουν το γάμο και καλά κάνουν. Αφού όταν αναστηθούν οι νεκροί, όπως είπε ο Κύριος, δεν θα υπάρχει για αυτούς θέμα γάμου, αλλά θα είναι όπως οι άγγελοι του Θεού. Ματθαίου 22:30. Όποιος λοιπόν θέλει να είναι τότε σαν άγγελος του Θεού, κάνει εδώ τον εαυτό του ανώτερο από τη σαρκική ένωση, όπως θα είναι η συμμέτοχη της Αναστάσεως εκείνης. Λουκά 20:36. Άλλωστε και αφορμή της αμαρτίας από τη σύζυγο βρήκε λαβή στην αρχή. Πρέπει λοιπόν να παρατηθούν από το γάμο όσοι θέλουν να μην δώσουν οι ίδιοι ποτέ καμία λαβή στον πονηρό. Αν το ίδιο το σώμα που έχουμε είναι ατίθασο και δύσκολα ανακαλείται στην αρετή, ή μάλλον είναι και έμφυτα αντίθετο, τι άραγε θα πάθουμε και πόσο θα αυξήσουμε τη δυσχέρειά μας για την αρετή όταν συνδεθούμε με πολλά και διάφορα σώματα? Πώς θα αποκτήσει την ελευθερία για την οποία αγωνίζεται εκείνη που έδωσε τον εαυτό της σε φυσικούς δεσμούς προς τον άντρα και τα παιδιά και όλους τους συγγενείς? Πώς θα προσευχηθεί αμέριμνα στον Κύριο εκείνη που ανέλαβε τόσες φροντίδες? Πώς θα απαλλαχθεί από θορύβους εκείνη που είναι ανάμεσα σε τόσα πλήθη? Γι' αυτό λοιπόν η πραγματική Παρθένος που έχει μοιάσει με τον Παρθένο, Υιό της Παρθένου, τον Υφείο των ψυχών που έζεσαν όπως πρέπει με παρθενία, όχι μόνο τη σαρκική συζυγή αλλά και την κοσμική συντροφιά αποφεύγει και απαρνείται όλους τους συγγενείς, ώστε να μπορεί με παρησία να λέει, όπως ο Πέτρος τον Χριστό, εμείς αφήσαμε τα πάντα και σε ακολουθήσαμε. Λουκά 18:28. Όταν η επίγεια νύμφη αφήνει πατέρα και μητέρα για χάρη νυμφίου φθαρτού και προσκολάται σε αυτόν κατά τη γραφή, Γένεσης 2:24, τι το παράδεξο κάνει η Παρθένος αν αφήσει τους γονείς της και προσκοληθεί στον υπερκόσμιο νυμφίο και στον νυμφώνα του? Πώς επιτρέπεται να έχει συγγενείς πάνω στη γη εκείνη που έχει πολίτευμά της στους ουρανούς? Φιλιππησίων 3:20. Πώς εκείνη που δεν είναι τέκνο σάρκας αλλά του πνεύματος θα έχει σαρκικό πατέρα ή μητέρα τους εξαίματος συγγενείς? Πώς εκείνη που απαρνήθηκε το σώμα της και πάντοτε κατά το δυνατόν το απαρνείται, αφού απέρριψε τον κατά σάρκα βίο, θα έχει οποιαδήποτε σχέση με ξένα σώματα? Αν η ομοιότητα, όπως λένε, δημιουργεί αγάπη για το κάθε τι έλκει
και το κάθε τι έλκεται από το όμοιό του θα εξομοιωθεί με τα αγαπόμενα υπαρθένος και θα περιπέσει πάλι στην αρρώστια της φιλοκοσμίας. Η φιλία του κόσμου είναι έχθρα προς το Θεό. Ρωμαίων 8:7, Ιακώβου 4:4. Όπως λέει ο Παύλος, ο νυμφαγωγός του πνευματικού νυμφώνα. Έτσι λοιπόν η παρθένος κινδυνεύει όχι μόνο να διαζευχθεί τον υπερκόσμιο νυμφίο, αλλά να φτάσει και σε έχθρα με αυτόν. Και μην απορρίσεις, μήτε να στεναχωρηθείς βλέποντας ότι στη γραφή δεν διατυπώνεται μομφή κατά των εγγάμων γυναικών που μεριμνούν για κοσμικά πράγματα και όχι ό,τι αφορά στον Κύριο. Α Κορινθίους 7:34. Ενώ σε εκείνες που υποσχέθηκαν παρθενία στο Θεό είχε απαγορευτεί ακόμη και να πλησιάσουν τα του κόσμου και δεν επιτρέπεται καθόλου να ζουν με άνεση. Αν και ο Παύλος λέει στους έγγαμους, ο καιρός που απομένει είναι περιορισμένος έτσι ώστε και όσοι έχουν γυναίκες α ζουν σαν να μην έχουν και όσοι ασχολούνται με τον κόσμο σαν να μην ασχολούνται καθόλου. Α Κορινθίους 7:29-31. Πράγμα που εγώ νομίζω ότι πιο δύσκολο θεράπευτο από τον αγώνα της παρθενίας. Γιατί η πείρα αποδεικνύει και την νηστεία πιο εύκολη και από την εγκράτεια στα φαγητά και ποτά. Και θα έλεγε κανείς δίκαια και αληθινά, αν κάποιος δεν ενδιαφέρεται να σωθεί, εμείς δεν έχουμε να του πούμε τίποτα. Αν όμως μεριμνά του είναι η σωτηρία του, αυτό σας γνωρίζει ότι ο παρθενικός βίος είναι πολύ πιο ωφέλιμος και πιο άκοπος από τον έγγαμο. Και ας τα αφήσουμε αυτά. Εσύ τώρα παρθένε νύμφη του Χριστού, κλίμα της αμπέλου της ζωής αναλογή σου εκείνο που είπα παραπάνω. Λέει δηλαδή ο Κύριος, εγώ είμαι άμπελος και εσείς τα κλίματα. Ο πατέρας μου είναι ο Γεωργός και καθαρίζει κάθε κλίμα που δίνει καρπό για να δώσει περισσότερο. Ιωάννου 15:1-2-5. Αυτή λοιπόν την επιμέλεια του Θεού για σένα θεώρησε τον την απόδειξη της καρποφερίας της παρθενίας σου και της αγάπης του νυμφίου προς εσένα και να χαίρεσαι περισσότερο και να φιλοτιμήσει να του αντιπροσφέρεις την επίθειά σου. Εξάλλου και ο χρυσός που έχει τη μάζα του λίγο χαλκό λέγεται κυβδηλός, ενώ ο χαλκός που έχει επιχρυσωθεί με ελάχιστη ποσότητα χρυσού γίνεται πιο λαμπρός από ότι είναι και πιο στυλπλός. Έτσι λοιπόν παρθένε το να αποθούν οι έγγαμοι σε σένα και τη ζωή σου είναι για αυτές δόξα, ενώ σε σένα προξενεί ατιμία να αποθείς εκείνες, γιατί ο πόθος αυτός εξαναγυρίζει στον κόσμο από το ένα μέρος, γιατί θα έχεις σχέση και θα ζεις μαζί με εκείνους που ζουν τον κόσμο, εσύ που πέθανες για τον κόσμο, και από το άλλο γιατί μένοντας κοντά τους θα θέλεις και εσύ εκείνα που θέλουν και αυτοί για τον εαυτό τους, για τους συγγενείς τους, δηλαδή αυτονία όλων των βιωτικών αγαθών, πλούτο, κοινωνική επιφάνεια, δόξα και τη χαρά για όλα αυτά, και έτσι θα καταντήσει να ξεπέσει από το θέλημα του νυμφίου, αφού εκείνος όλα αυτά τα ελληνολογεί σφοδρά στα Ευαγγέλια λέγοντας: αλίμονο σε εσάς τους πλουσίους, αλίμονο σε εσάς που γελάτε, αλίμονο σε εσάς που είστε χορτάτοι, αλίμονο όταν όλοι οι άνθρωποι σας επαινούν. Λουκά 6:24-26. Γιατί λοιπόν τους ελληνολογεί αυτούς, όχι γιατί είναι νεκρωμένοι στην ψυχή. Ποια συγγένεια είναι λοιπόν η νύμφη της ζωής με τους νεκρούς, ποια σχέση μπορεί να έχει με εκείνους που βαδίζουν τον αντίθετο δρόμο, γιατί ο δρόμος που αυτοί βαδίζουν είναι πλατής και ευρύχωρος, και αν δεν συγκρατήσουν τους εαυτούς τους τον αναμειγνύοντας τη ζωή τους κάτι από τη δική σου, θα φτάσουν στην τέλεια απώλεια, ενώ εσύ μπαίνεις από τη στενή και γεμάτη δυσκολίες πύλη και οδό προς την αιώνια ζωή, και από τη στενή πύλη και οδό δεν μπορεί να περάσει κανείς κουβαλώντας όγκο δόξα, σωρό ειδονών, φορτίο χρημάτων και εκτιμάτων. Ακούγοντας όμως ότι είναι πλατής εκείνος ο δρόμος του βίου, μην το νομίζεις ότι είναι και χωρίς λύπες. Στην πραγματικότητα είναι γεμάτος από πολλές και βαριές συμφορές. Αλλά ο Κύριος τον ονομάζει πλατή και ευρύχωρο, επειδή είναι πολλοί εκείνοι που περνούν από αυτόν. Ματθαίου 7:13. Και σηκώνει ο καθένας μεγάλο σωρό φθαρτής ύλης. Ενώ ο δικός σου δρόμος παρθένε είναι στενός, δεν χωράει να περάσουν δύο μαζί. Γι' αυτό και πολλές που ήταν πρώτα έγγαμες, όταν έμειναν χείρες, αρνήθηκαν τον κόσμο ζηλεύοντας την υπερκόσμια ζωή σου και διάλεξαν να βαδίσουν το δικό σου δρόμο για να συμμετάσχουν και στα στεφάνια. Αυτές τις χείρες παραγγέλει ο Παύλος να τις τιμούμε και γιατί επιμένουν καρτερικά στις δεήσεις και τις προσευχές με την ελπίδα τους στο Θεό. Α Τιμωθαίου 5:5. Και αν υπάρχει και στην παρθενική ζωή κάτι λυπηρό,
άπειρο, αλλά και αυτό επισύρει τη Θεία Παρηγοριά και μας χαρίζει τη Βασιλεία των Ουρανών και προξενεί τη σωτηρία μας. Ενώ της κοσμικής ζωής και τα τερπνά και τα λυπηρά είναι θανατηφόρα. Όπως λέει και ο Απόστολος, η κατά κόσμο λύπη προκαλεί θάνατο, ενώ η κατά Θεόν λύπη προξενεί μετάνοια και καταλήγει σε αναφέρετη σωτηρία. Β' Κορινθίους 7 έως 10. Γι' αυτό και ο Κύριος μακαρίζει όσα είναι αντίθετα στα καλά του κόσμου λέγοντας: «Μακάρι οι πτωχοί το πνεύματα, γιατί δική τους είναι η Βασιλεία των Ουρανών». Ματθαίου 5:3. Γιατί λέγοντας: «Μακάρι οι πτωχοί», πρόσθεσε το πνεύματι. Για να δείξει ότι μακαρίζει και αποδέχεται τη μετριοφροσύνη της ψυχής. Και γιατί δεν είπε: «Μακάρι οι πτωχοί το πνεύμα», αφού και έτσι θα δηλωνόταν η μετριοφροσύνη. Αλλά είπε: «Μακάρι οι πτωχοί το πνεύματι», για να μας δείξει ότι η σωματική φτωχία είναι άξια μακαρισμού και προξενεί την ουράνια Βασιλεία, αλλά όταν ασκείται από ταπείνωση της ψυχής και είναι ενωμένη μαζί της και ξεκινά από αυτήν. Μακαρίζοντας δηλαδή τους πτωχούς το πνεύμα, υπέδειξε με θαυμαστό τρόπο ποιο είναι, σαν να λέμε, ρίζα η οποία προξενεί τη φτωχία που παρατηρείται στους Αγίους, ότι δηλαδή είναι το πνεύμα τους. Αφού δηλαδή αυτό εγκολπωθεί τη χάρη του Ευαγγελικού Κηρύγματος, αναβλύζει από μέσα του πηγή φτωχίας και ποτίζει όλο το πρόσωπο της γης μας. Γένεσης 2:6. Δηλαδή τον εξωτερικό άνθρωπο και τον κάνει παράδεισο των αρετών. Αυτού του είδους η πτωχία μακαρίζεται από το Θεό. Δίνοντας λοιπόν ο Κύριος στους ανθρώπους αυτόν το συνοπτικό λόγο κατά τον προφήτη Ισαΐα 10:23, έδειξε τα αίτια της θεληματικής και πολύμορφης φτωχίας, και αφού την έδειξε και τη μακάρισε, περιέλαβε σε αυτήν τα αποτελέσματά της που είναι πολλά, μιλώντας με λίγα λόγια για όλα. Μπορεί δηλαδή να είναι κανείς ακτίμων, λιτοδίαιτος, εγκρατής και μάλιστα θεληματικά, αλλά για να δοξάζεται από τους ανθρώπους. Αυτός λοιπόν δεν είναι πτωχός στο πνεύμα του. Γιατί η υποκρισία γεννιέται από την ίση και η ίση είναι αντίθετη της πτωχίας εν πνεύματι. Ενώ εκείνος που έχει το πνεύμα του συντετριμένο, μετρημένο και ταπεινό, είναι αδύνατο να μην χαίρεται και στην εξωτερική του φτωχία και ταπείνωση. Και τούτο γιατί θεωρεί τον εαυτό του ανάξιο για τη δόξα, την καλοπέραση, την αυθονία και όλα αυτά. Και αυτός είναι ο φτωχός που μακαρίζεται από το Θεό. Όποιος δηλαδή νομίζει ανάξιο τον εαυτό του για αυτά τα αγαθά, και αυτός είναι ο αληθινός φτωχός, όποιος δεν βιώνει το μισό μόνο περιεχόμενο του ονόματος φτωχός. Γι' αυτό και ο θείος Λουκάς είπε: «Μακάρι η πτωχή», Λουκά 6:20, χωρίς να προσθέσει το πνεύματι. Και αυτοί είναι όσοι άκουσαν και ακολούθησαν και έγιναν νόμοι με τον Υιό του Θεού, που λέει: «Μάθετε από μένα ότι είμαι πράος και ταπεινό στην καρδία και θα βρείτε ανάπαυση στις ψυχές σας». Ματθαίου 11:29. Γι' αυτό και η Βασιλεία του Θεού τους ανήκει, γιατί είναι συγκληρονόμοι του Χριστού. Ρωμαίου 8:17. Επειδή η ψυχή διακρίνεται σε τρεις δυνάμεις και αποτελείται από τρία μέρη, το λογιστικό, το θυμικό και το επιθυμητικό, και είναι άρρωστη και στα τρία. Ο Χριστός, θέλοντας να τη θεραπεύσει, αρχίζει εύλογα τη θεραπεία από το τελευταίο, την επιθυμία. Υλικό που εξάπτει το θυμικό είναι η επιθυμία που δεν ικανοποιείται, και ο μετεωρισμός της γιάννης προέρχεται από το ότι και τα δύο αυτά νοσούν. Και δεν μπορεί ποτέ να θεραπευτεί ούτε το θυμικό αν δεν θεραπευτεί πρωτύτερα η επιθυμία, ούτε το λογιστικό αν δεν θεραπευτούν προηγουμένως τα άλλα δύο. Πρώτο κακό γέννημα του επιθυμητικού, αν εξετάσεις, θα βρεις πως είναι η φιλοκτιμοσύνη. Δεν είναι υπέτειες οι επιθυμίες που συντελούν στη ζωή του ανθρώπου, γι' αυτό και μας συνοδεύουν από την πολύ μικρή ηλικία. Ενώ η φιλαργυρία αναφύεται ύστερα από λίγο, όταν ακόμη είμαστε παιδιά. Από αυτό φαίνεται ότι η φιλαργυρία δεν έχει την αρχή της στη φύση αλλά στην προαίρεση. Και βέβαια ο Θεσπέσιος Παύλος την ονομάζει ρίζα όλων των κακών. Α Τιμωθέου 6:10. Γιατί η φιλαργυρία γεννά πολλά κακά, ανελεημοσύνες, απάτες, αρπαγές, κλοπές και γενικά κάθε είδους πλεονεξία, στην οποία ο ίδιος ο Παύλος ονόμασε δεύτερη ειδωλολατρία. Κολασσίες 3:5. Ακόμη σε όσα κακά δεν φυτρώνουν από αυτή, σε όλα σχεδόν προμηθεύει τα υλικά της υπάρξεώς της, και αυτά είναι όσα πάθη γεννιούνται από τη φιλοηλία της ψυχής που δεν έχει προθυμία για αγαθοεργία. Από τα πάθη που γεννιούνται από την προαίρεσή μας ελευθερωνόμαστε ευκολότερα παρά από τα πάθη που έχουν την αρχή τους στη φύση. Τα πάθη της φιλαργυρίας θα κάνει να αποβάλλονται δύσκολα η απιστία στην πρόνοια του Θεού, γιατί εκείνος που δεν πιστεύει σε αυτήν στηρίζεται στα χρήματα. Και ενώ ακούει τον Κύριο που λέει: «Είναι ευκολότερο να περάσει καμήλα από την τρύπα της βελόνας παρά ο πλούσιος στη βασιλεία
των ουρανών, Ματθαίου 19:24, αυτός δεν λογαριάζει για τίποτα τη βασιλεία και μάλιστα βασιλεία ουράνια και αιώνια, αλλά ποθεί πλούτο γήινο και προσωρινό, ποθεί πλούτο ο οποίος και αν δεν αποκτηθεί και μόνο που ποωθείται, προξενεί τεράστια ζημιά, γιατί όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, όσοι επιθυμούν να πλωτήσουν πέφτουν σε πειρασμούς και παγίδες του διαβόλου, Α Τιμωθαίου 6:9. Αλλά και όταν έρθει ο πλούτος δείχνει ότι δεν είναι τίποτα, αφού οι ιδιοκτήτες του εξακολουθούν να τον διψούν σαν να μην τον έχουν λάβει και δεν δέχτηκαν μήτε από την πείρα τους. Δεν διδάχτηκαν μήτε από την πείρα τους. Και δεν προέρχεται από την ανέχεια ο ολέθριος αυτός έρωτας, αλλά μάλλον εκείνη προέρχεται από αυτόν, και αυτός προέρχεται από την αφροσύνη, από την οποία πολύ δίκαια ονόμασε ο Κύριος άφρονα εκείνον που θα χαλούσε τις αποθήκες του για να κτίσει μεγαλύτερες. Λουκά 12:18. Πώς δηλαδή δεν είναι άφρονα εκείνος ο οποίος για πράγματα που δεν μπορούν να ωφελήσουν σε τίποτα, αφού σε κανένα δεν δίνουν ζωή τα υπάρχοντά του, όσο περίσσια κι αν είναι, Λουκά 12:15, προδίδει τα ωφελημότερα, και δεν είναι ούτε σοφός πραγματευτής, ώστε να διαθέτει όσα μπορεί και αυτά τα αναγκαία και να αυξάνει το κεφάλαιο του πραγματικά πολύ επικερδούς πνευματικού εμπορίου και της πολύ αποδοτικής πνευματικής γεωργίας. Η γεωργία αυτή, και πριν ακόμη φτάσει ο καιρός του θερισμού, εκατονταπλασιάζει το σπόρο που ξοδεύτηκε στο να προδιαγράφει το μελλοντικό κέρδος και τη συγκομιδή όταν έρθει ο καιρός που θα είναι ανέκραστα και αφάνταστα. Και το παράδοξο είναι ότι αυτό ισχύει τόσο περισσότερο όσο πτωχότερες αποθήκες βγάνει ο σπόρος. Βγαίνει ο σπόρος. Επομένως, ούτε για αραθεργία δεν απομένει πρόφαση στους ανθρώπους να επιθυμούν τον πλούτο. Στην πραγματικότητα φοβούνται τη φτωχία, μην πιστεύοντας εκείνον που υποσχέθηκε ότι θα δώσει όλα τα αναγκαία σε εκείνους που ζητούν τη βασιλεία του Θεού. Ματθαίου 6:33. Και με τη σκέψη μόνο αυτή, σαν αφορμή, ακόμη και αν τα έχουν όλα, δεν ελευθερώνονται ποτέ από την οσυρή και ολέθρια αυτή επιδημία, αλλά μαζεύοντας πάντοτε φορτώνουν τον εαυτό τους άχρηστο φορτίο, ή μάλλον του κατασκευάζουν παράδοξο τάφο ενώ είναι ακόμη ζωντανοί, γιατί οι νεκροί θάβονται από κοινό χώμα, ενώ ο νους του ζωντανού φυλαργύρου θάβεται στο χρυσάφι που και αυτό είναι χώμα, και αυτός ο τάφος είναι πιο βρωμερός από τον άλλο για όσους έχουν υγιείς πνευματικές αισθήσεις, και τόσο πιο βρωμερός είναι όσο περισσότερο χρυσό τον έχει σκεπάσει, γιατί η δυσοδεία της πληγής των αθλίων θαμένων διαπερνά το πάχος αυτού του τάφου και φτάνει μέχρι τον ουρανό, στους αγγέλους και στο Θεό. Και αυτό από αυτό γίνονται συχαμεροί και πράγματι άξιοι αποστροφής, γιατί κατά τον Δαβίδ βρώμησαν εξαιτίας της αυτοφροσύνης τους. Ψαλμός 37:6. Από το βρωμερό και νεκροποιείο αυτό πάθος απαλλάσσει τους ανθρώπους θεληματική και χωρίς ανθρωπαρέσκεια ακτιμοσύνη, η οποία ταυτίζεται με την επνεύματη φτωχία που μακάρισε ο Κύριος. Ο μοναχός που έχει αυτό το πάθος είναι αδύνατον να ζήσει σε υποταγή, και αν εξακολουθεί να το καλλιεργεί όσο μπορεί, υπάρχει μεγάλος φόβος να υποστεί ανεπανόρθωτες σωματικές συμφορές. Ο Γιεζή από την Παλαιά Διαθήκη και ο Ιούδας από την Καινή Διαθήκη είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα. Ο πρώτος έβγαλε λέπτρα, Δέλτα Βασιλείων 5:27. Σαν δείγμα της απεθεράπευτης ψυχής του, ενώ ο άλλος κρεμάστηκε στον αγρό του αίματος και αφού έπεσε από την αγχώνη σχίστηκε η κοιλιά του και χύθηκαν τα σπλάχνα του. Πράξεων 1:18. Αν τώρα η απάντηση των εγκοσμίων προηγείται από την υποταγή, πώς θα γίνει το δεύτερο πριν πραγματοποιηθεί το πρώτο, και αν στοιχειώδης αρχή της μοναχικής ζωής είναι η απάντηση των εγκοσμίων που θα διεξαγάγει καλά κάποιον από τους άλλους πώς θα διεξαγάγει καλά κάποιον από τους άλλους μοναχικούς αγώνες εκείνος που δεν απαρνήθηκε πρώτα τα χρήματα, θα έλεγε κανείς, αφού ένας τέτοιος μοναχός είναι ακατάλληλος για την υποταγή, ας πάει να ησυχάσει μόνος του σε ένα κελί και να αφοσιωθεί στη μελέτη και στην προσευχή. Λέει όμως ο Κύριος, όπου είναι ο θησαυρός σου, εκεί είναι και ο νου σου. Ματθαίου 6:21. Πώς λοιπόν θα ατενίσει νοερά εκείνος που κάθεται στα δεξιά της Θείας Μεγαλοσύνης ψηλά στον ουρανό, Εβραίων 1:3, αυτός που θησαυρίζει κάτω στη γη, ή πώς θα κληρονομήσει τη βασιλεία η οποία ούτε στο νου του να βάλει δεν του επιτρέπεται το πάθος της φυλαργυρίας? Γι' αυτό είναι μακάρι οι πτωχοί το πνεύματι, γιατί σε αυτούς ανήκει η βασιλεία των ουρανών. Ματθαίου 5:3. Βλέπεις πόσα πάθη περιέκοψε ο Κύριος με ένα μακαρισμό, αλλά δεν είναι μόνο αυτά, γιατί η φιλοκτημοσύνη είναι μόνο το πρώτο γέννημα της πονηρής επιθυμίας. Υπάρχει και δεύτερο, το οποίο ακόμη περισσότερο πρέπει να αποφεύγουμε. Να αποφύγουμε. Αλλά και τρίτο, όχι λιγότερο κακό. Ποιο είναι λοιπόν το δεύτερο? Η φιλοδοξία.
Καθώς προχωρούμε από την παιδική ηλικία πριν εμφανιστεί η φιλοσαρκία, συναντούμε αυτό το πάθος ενώ είμαστε ακόμη μικροί, σαν κακό προήμιο της φιλοσαρκίας. Εδώ αναφέρουμε στο είδος της φιλοδοξίας που αποβλέπει στον καλοπισμό του σώματος και στα πολυτελή ενδύματα την οποία οι πατέρες ονομάζουν και κοσμική καινοδοξία, γιατί το άλλο είδος της καινοδοξίας επιτίθεται εναντίον εκείνων που διακρίθηκαν στην αρετή και συνεπάγεται η ίση και η υποκρισία. Μέσω αυτών ο εχθρός μηχανεύεται να λαιλατήσει και να διασκορπίσει τον πνευματικό πλούτο. Όλα αυτά θεραπεύονται τελείως με τη συνείδηση και τον πόθο της ουράνιας τιμής μαζί με τη συνέστηση της αναξιότητας για αυτή εκείνου που την ποθεί. Επίσης με την εγκαρτέρηση την ευτέλεια ενώπιον των ανθρώπων, μαζί με την πεποίθηση είναι άξιος για αυτή. Επιπλέον να θεωρεί προτιμότερο τη δόξα του Θεού από τη δική του δόξα, σύμφωνα με εκείνον που είπε: «Όχι σε εμάς Κύριε, όχι σε εμάς, αλλά στο όνομά σου δόξα, δώσε δόξα». Ψαλμός 113:9. Και αν βλέπει ότι έκανε κάτι αξιέπαινο, να αποδίδει στο Θεό την κακία του κατορθώματος και να θεωρεί ότι πρέπει γι' αυτό να δοξάζει με ευγνωμοσύνη το Θεό και όχι τον εαυτό του. Έτσι θα χαρεί, γιατί δέχτηκε την αρετή σαν δώρο, δεν θα υπερηφανευτεί όμως, αφού δεν θα έχει τίποτε δικό του, αλλά και θα ταπεινωθεί και θα έχει τα μάτια του ημέρα και νύχτα στο Θεό, όπως για να εκφραστώ ψαλμικός, η δούλη έχει τα μάτια της στα χέρια της κυρίας της. Ψαλμός 122:2. Και μαζί θα φοβάται μην τυχόν χωριστεί από το Θεό το μόνο που δίνει το καλό και μας συγκρατεί σε αυτό, να γκρεμιστεί στο βάραθρο της κακίας. Γιατί αυτό παθαίνει όποιος γίνεται δούλος στην ίση και την καινοδοξία. Στη θεραπεία των παθών αυτών βοηθά ξεχωριστά και η αναχώρηση από τη ζωή στη μόνωση και η παραμονή μόνο μέσα στο κελί, με την προϋπόθεση βέβαια να αναγνωρίζει κανείς την αδυναμία της προαιρέσεώς του και να θεωρεί τον εαυτό του ανάξιο να συναναστρέφεται με ανθρώπους. Αυτά τι άλλο είναι παρά η εμπνεύματη πτωχία την οποία μακάρισε ο Κύριος. Αν κανείς αναλογιστεί τις ασχήμιες που έρχονται από αυτό το πάθος, θα αποφύγει την καινοδοξία με όλη του την δύναμη. Όποιος δηλαδή ποθεί τη δόξα των ανθρώπων από μόνο τα έργα που κάνει για να την επιτύχει, πέφτει σε αδοξία. Γιατί φροντίζοντας να φανεί ωραίος και επερώμενος για τη δόξα των προγόνων του, υπερηφανευόμενος για την πολυτελή ενδυμασία του και τα παρόμοια, φανερώνεται πως έχει ακόμη νηπιώδες φρόνημα. Όλα μαζί αυτά είναι χώμα. Και τι είναι το καταφρενουμένο, πιο καταφρενουμένο από το χώμα? Η μοναχή που δεν μεταχειρίζεται τα ρούχα απλώς για να σκεπάσει και να ζεστάνει το στόμα της, αλλά αρέσκεται στα απαλά και φανταχτερά, δεν κάνει μόνο φανερή σε όσους βλέπουν την αγαρπία της ψυχής, αλλά εκτός από αυτό περιβάλλεται και την ασχημοσύνη των κοινών γυναικών. Πριν από κάθε άλλο να σε ακούσει τον Κύριο που λέει: «Αυτοί που φορούν τα πολυτελή ρούχα βρίσκονται στα βασιλικά ανάχτρα», Ματθαίου 11:8. «Εμείς όμως έχουμε το πολίτευμά μας στους ουρανούς», Φιλιππισίων 3:20, σύμφωνα με το θεσπεύσιο Παύλο. Μη ρηχτούμε λοιπόν από τον ουρανό για τη μορία των ενδυμάτων στις σκηνές του κοσμοκράτορα του κόσμου τούτου. Το ίδιο παθαίνουν και όσοι ασκούν την αρετή για να δοξαστούν από τους ανθρώπους. Ενώ δηλαδή τους έλαχε να έχουν το πολίτευμά τους στους ουρανούς, αυτοί σκεπάζουν με χώμα τη δόξα τους, με το χώμα τη δόξα τους επισύροντας τη δαβητική κατάρα. Εφεσίων 6:12, Ψαλμός 7:6. «Γιατί ούτε η προσευχή τους ανεβαίνει στον ουρανό, αλλά και κάθε προσπάθειά τους πέφτει κάτω στη γη, καθώς δεν έχει τα φτερά της Θείας Αγάπης τα οποία κάνουν τις επίγειες πράξεις μας να φτάνουν στον ουρανό, ώστε και κόπους υποφέρουν και μισθό δεν καρπώνονται». Και τι λέω δεν καρπώνονται μισθό? Αυτό που κερδίζουν είναι η ντροπή, η ακαταστασία των λογισμών, η αιχμαλωσία της γένειας και η ταραχή. Γιατί ο Κύριος κατά τον ψαλμόδο διασκόρπισε τα οστά των ανθρωπάρεσκων, ντροπιάστηκαν γιατί ο Θεός τους εκμυδένισε. Ψαλμός 52:6. Το πάθος αυτό της ανθρωπαρέσκειας είναι το πιο δυσδιάκριτο από όλα τα πάθη. Γι' αυτό εκείνος που παλεύει εναντίον του δεν πρέπει μόνο να εξετάζει το συνδυασμό ή να αποφεύγει τη συγκατάθεση, αλλά να θεωρεί σαν συγκατάθεση και την απλή προσβολή του πάθους και να φυλάγεται. Μόλις θα μπορέσει έτσι να αποφύγει την ταχύτητα ήττα. Αν κάνει έτσι και προσέχει, η προσβολή γίνεται πρόξενος κατά νύξεως. Ιδάλλως προετοιμάζεται τόπος για την υπερηφάνεια. Εκείνος τώρα που αποκτά την υπερηφάνεια είναι δύσκολο ή μάλλον αδύνατο να θεραπευτεί, γιατί η πτώση αυτή είναι όμοια με το διαβόλου. Αλλά και πριν από αυτό το πάθος της ανθρωπαρέσκειας προκαλεί τόσο μεγάλη βλάβη σε όσους το έχουν, ώστε να αναβαγούν και σε αυτή την πίστη σύμφωνα με τα λόγια του Κυρίου. Πώς μπορείτε να πιστεύετε σε μένα όταν επιδιώκετε να δοξάζεστε ο ένας από τον άλλο και δεν αποζητάτε τη δόξα από το μόνο το Θεό?
Ιωάννου 5:44. Τι σχέση έχεις εσύ, άνθρωπε, με τη δόξα των ανθρώπων, ή μάλλον με το χωρίς περιεχόμενο όνομα της δόξας? Αυτή όχι μόνο δόξα δεν είναι, αλλά και μαστερεί την πραγματική δόξα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μαζί με άλλα γεννά και το φθόνο. Ο δε φθόνος είναι δυνάμει φόνος, και αυτός προξένησε τον πρώτο φόνο και κατόπιν και τη θεοκτονία. Άραγε, σε τι βοηθάει η δόξα στην ανθρώπινη φύση? Μήπως τη συγκρατεί ή τη φυλάει, ή μήπως όταν σφάλει τη διορθώνει και τη θεραπεύει? Κανείς δεν θα μπορούσε να πει κάτι τέτοιο, και νομίζω ότι αυτό ελέγχει τις προφάσεις ως αβάσιμες. Αν κανείς θελήσει να εξετάσει με ακρίβεια, θα βρει ότι η ανθρώπινη δόξα είναι που προξενεί με δόλιο τρόπο τα περισσότερα άσχη και τα φανερώνει, πετώντας με ανέδεια το προσωπείο της, ώστε συχνά κατατροπιάζει και εδώ τους εραστές της. Και αν και οι διδάσκαλοι των ελληνικών δοξασιών έχουν τη γνώμη ότι χωρίς αυτήν κανένα κατόρθωμα δεν γίνεται στη ζωή, αλίμονο στην πλάνη τους, ούτε που ντρέπονται να το λένε. Εμείς όμως δεν διδαχτήκαμε έτσι. Εμείς που φέρουμε το όνομα εκείνου που έχρισε φιλάνθρωπα την ανθρώπινη φύση μας με τον εαυτό του, αλλά αυτόν έχουμε επόπτη των έργων μας. Προς αυτόν όσοι αποβλέπουν μέσω αυτού, και γι' αυτόν κατορθώνουν ό,τι καλύτερο, πράττοντας τα πάντα για τη δόξα του Θεού. Α. Κορινθίους 10:31. Και διόλου δεν θέλουν να αρέσουν στους ανθρώπους, ή μάλλον ούτε να είναι αρεστοί τους ανθρώπους, όπως λέει ο Παύλος, ο νομοδότης μας και άκρος μύθης του νομοθέτη. Αν ήθελα να είμαι αρεστός ακόμη στους ανθρώπους, λέει, δεν θα ήμουν δούλος του Χριστού. Γαλάτας 1:10. Ας δούμε τώρα και αν και το τρίτο γέννημα της κακής επιθυμίας εξαλείφεται με τη φτωχία που μακαρίζει ο Κύριος. Τρίτο λοιπόν τέκνο της ψυχής που είναι, άρρωστη την επιθυμία, είναι η γαστριμαργία, από την οποία γεννιέται κάθε σαρκική ακαθαρσία. Αλλά γιατί την αναφέρουμε τρίτη και τελευταία στη σειρά, αφού είναι έμφυτη από τη γέννησή μας? Γιατί όχι μόνο η γαστριμαργία, αλλά και αυτές ακόμη οι φυσικές κινήσεις για τεκνογονία επισημαίνονται στα παιδιά από τη βρεφική ακόμη ηλικία. Πώς λοιπόν εμείς τοποθετούμε τελευταία την νόσο της σαρκικής επιθυμίας, επειδή εκείνα τα έχουμε εκφύσει, και όσα είναι φυσικά είναι ακατηγόρητα φτιαγμένα από τον αγαθό Θεό, και να τα χρησιμοποιήσουμε σε αγαθά έργα. Επομένως δεν είναι δείγματα άρρωστης ψυχής. Γίνονται όμως τέτοια όταν γίνεται κακή χρήση τους. Όταν λοιπόν φροντίζουμε για τις έργα να ικανοποιούμε τις επιθυμίες της. Ρωμαίων 13:14. Τότε είναι κακό το πάθος, και η φιλιδονία γίνεται αρχή σαρκικών παθών και αρρώστια της ψυχής, ώστε στις περιπτώσεις αυτές πρώτος δοκιμάζει το πάθος ο νους. Και επειδή από τη διάνοια αρχικά ξεκινούν τα πονηρά πάθη, γι' αυτό λέει ο Κύριος ότι από την καρδιά βγαίνουν οι κακοί λογισμοί, και αυτοί είναι που μολύνουν τον άνθρωπο. Ματθαίου 15:19. Αλλά και ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης λέει: πρόσχε τον εαυτό σου, μην τυχόν κάνεις κρυφά στην καρδιά σου αμαρτωλό λογισμό. Δευτερονόμιο 15:9. Αυτός που πρώτος διατίθεται εμπαθός είναι βέβαια ο νους. Αλλά και αυτός που αφού αρχικά συλλέξει μέσω των αισθήσεων τη φαντασία των αισθητών σωμάτων, τότε τα μεταχειρίζεται με εμπάθεια. Κυρίως δε με τα μάτια, τα οποία πρώτα μπορούν και από μακριά να τραβήξουν τον μολυσμό, παρασύρεται ο νους στην κακή χρήση. Σαφής απόδειξη για αυτό είναι Προμήτωρ Εύα. Είδε πρώτα ότι το απαγορευμένο δέντρο είναι ωραίο και ευχάριστο στην όραση, και τότε συγκατατέθηκε μέσα στην καρδιά της και πήρε και έφαγε τον καρπό του. Γένεσης 3:6. Ορθά λοιπόν είπαμε ότι η ήττα μπρος στα κάλλη των σωμάτων προηγείται και είναι προήμιο των ισχυρών παθών. Γι' αυτό και αποτελεί πατρικό παράγγελμα να μην περιεργάζεται κανείς το κάλλος των ξένων σωμάτων. Σοφία Σιράχ 9. 8. Και να μην αρκισισεύεται με το δικό του. Γι' αυτό και πριν λοιπόν γίνει εμπαθής η διάνοια, αν και υπάρχουν εκφύσεως τα πάθη στα παιδιά, δεν συνεργούν ωστόσο στην αμαρτία, είναι μόνο για τη συντήρηση της φύσεως. Γι' αυτό και δεν είναι τότε πονηρά, αλλά επειδή τα σαρκικά πάθη έχουν την αρχή τους από τον εμπαθή νου, από αυτόν πρέπει να αρχίσει και η θεραπεία. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, αν εκείνος που θέλει να τις σβήσει πάει να περιορίσει τη φλόγα από πάνω, δεν πετυχαίνει τίποτε. Αν όμως τραβήξει από κάτω τα υλικά που τροφοδοτούν τη φωτιά, αυτή αμέσως μαραίνεται. Το ίδιο συμβαίνει και με τα πορνικά πάθη. Αν δεν αποξηράνεις από μέσα την
την πηγή των λογισμών με την προσευχή και την ταπείνωση, αλλά αγωνίζεσαι εναντίον τους μόνο με την νηστεία και την κακοπάθεια. Ματαιοπόνης, αν όμως αγιάζεις τη ρίζα με την ταπείνωση και την προσευχή, όπως είπαμε, θα αποκτήσεις και εξωτερικά τον αγιασμό. Αυτό νομίζω ότι συμβουλεύει ο Απόστολος όταν λέει «Να ζώσω με τη μέση μας με την αλήθεια». Εφεσίων 6:14. Το λόγο αυτό ερμήνευσε πολύ ωραία και κάποιος από τους πατέρες λέγοντας ότι το λογιστικό του νου περισφύγει το επιθυμητικό και περιστέλει τα κάτω από την οσφή και κοιλιά πάθη. Το σώμα όμως χρειάζεται και την κακοπάθεια και την μετρημένη εγκράτεια στην τροφή για να μην είναι ανυπόταχτο και ισχυρότερο από το λογισμό. Επομένως και τα πάθη της σάρκας τίποτε άλλο δεν τα θεραπεύει παρά η κακοπάθεια του σώματος και η προσευχή που γίνεται από ταπεινωμένη καρδιά που είναι εμπνεύματη φτωχία την οποία μακάρισε ο Κύριος. Αν λοιπόν επιθυμεί κανείς τον πλούτο του αγιασμού, χωρίς τον οποίο κανείς δεν θα δει τον Κύριο, Εβραίων 12:14, ας παραμένει στο κελί του κακοπαθώντας και προσευχόμενος με ταπείνωση. Το κελί του καλού μοναχού είναι λιμάνι σοφροσύνης και εγκρατείας και όλα τα έξω από το κελί και μάλιστα όσα είναι στις αγορές και τις συγκεντρώσεις αποτελούν ένα πορνικό κυκαιώνα που συσχετίζεται από το άκουσμα, ακούσματα και θεάματα που καταποντίζει την αθλία ψυχή του μοναχού που θα βρεθεί σε αυτά, αλλά και φωτιά μπορεί να αποκαλέσει στον κόσμο της κακίας που καίει όσους τον πλησιάζουν και αποτεφρώνει κάθε αρετή τους, ενώ η φωτιά που δεν καίει βρέθηκε στην έρημο. Έξοδος 3:2. Εσύ αντί για τη μέρη έρημο να μένεις στο κελί σου και να απομονώσου λίγο έως ότου περάσει ο χειμώνας της εμπάθειας. Ισαΐα 26:20. Όταν αυτός περάσει δεν βλάπτει η παραμονή στο ύπεθρο. Τότε πλέον θα είσαι πράγματι πτωχή το πνεύματι και θα αποκτήσεις την κυρίαρχη πάνω στα πάθη, την κυριαρχία και θα σε μακαρίσει με λαμπρότητα ο Κύριος που είπε «Μακάρι πτωχή το πνεύματι γιατί δική τους είναι η βασιλεία των ουρανών». Ματθαίου 5:3. Και πώς να μην μακαρίζονται δικαίως εκείνοι που δεν έχουν τις ελπίδες τους στα χρήματα παρά σε αυτόν, εκείνοι που δεν μπορούν να αρέσουν σε άλλους παρά σε αυτόν. Εκείνοι που ζουν με ταπείνωση μαζί με αυτόν, με αυτούς ενώπιόν του. Ας γίνουμε λοιπόν και εμείς φτωχοί το πνεύμα ότι αφού ταπεινωθούμε και κακοπαθήσουμε στη σάρκα και γίνουμε ακτήμονες για τη δική μας, για να γίνει η δική μας η Βασιλεία του Θεού και να επιτύχουμε τις μακάριες ελπίδες κληρονομώντας τη Βασιλεία των Ουρανών. Ο Κύριος μας έδωσε μερικούς συνοπτικούς λόγους που συγκεφαλαιώνουν το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας μας, ένας από τους οποίους είναι ο μακαρισμός Παναδίου. Σε αυτόν που είδαμε περιέλαβε με ένα λόγο πολλές αρετές και απέκλεισε πολλές κακίες ευλογώντας όσους με βάση αυτόν περιτέμουν καλό στο παθητικό μέρος της ψυχής τους με τη μετάνοια. Δεν είναι όμως μόνο αυτά. Στο λόγο αυτό ο Κύριος περιέλαβε και πάρα πολλά άλλα παρόμοια στην ενέργεια, όχι με την περιτομή αλλά με το υπερβολικό κρύο και την παγωνία, το χιόνι, την πάχνη και τους φοδρούς ανέμους και γενικά με την ταλαιπωρία που υποφέρουν τα φυτά το χειμώνα και το καλοκαίρι εκτεθειμένα στο κρύο και στη ζέστη, χωρίς τα οποία κανένα φυτό δεν μπορεί να οριμάσει τον καρπό του. Ποια είναι αυτά οι διάφοροι πειρασμοί που έρχονται και που είναι ανάγκη να τους υποφέρει ευχαρίστως εκείνος που μένει να αποδώσει καρπό στο γεωργό των πνευμάτων. Όπως δηλαδή όταν λυπηθεί κανείς τα φυτά της γης που ταλαιπωρούνται και τα περιτυχήσει και κάνει από πίσω στέγη και δεν τα αφήσει να ταλαιπωρούνται από τα δεινά των καιρικών μεταβολών, δεν παίρνει καρπό ακόμη κι αν τα κλαδεύει ή τα καθαρίζει ή τα περιποιείται. Πρέπει να τα αφήσει να υπομένουν τα πάντα. Γιατί έτσι αφού περάσει η δυσκολία του χειμώνα και έρθει η άνοιξη, βλαστάνουν και ανθίζουν και γεμίζουν φύλλα και προβάλλουν μαζί με τους ωραίους εκείνους θαλαιρούς βλαστούς και τους άγουρους καρπούς οι οποίοι κάτω από τις καυτερές ακτίνες του ήλιου μεγαλώνουν σιγά σιγά και οριμάζουν και γίνονται κατάλληλοι για τροφή και συγκομίδη. Έτσι και εκείνος που δεν υποφέρει με γενναιότητα το βαρύ φορτίο των πειρασμών, ακόμη και αν δεν του λείπει καμία από τις άλλες αρετές, δεν θα δώσει ποτέ καρπό άξιο για το θεϊκό πατητήρι και τη θεϊκή αποθήκη. Γιατί κάθε αγωνιστής γίνεται τέλειος με την υπομονή των εκουσίων και ακουσίων κόπων από τους οποίους άλλοι έχουν εξωτερικά αίτια και άλλοι καταβάλλονται από εμάς τους ίδιους. Ό,τι γίνεται στα φυτά της γης από τη φύση και από τις γεωργικές επινοήσεις και τις μεταβολές των εποχών, τούτο γίνεται με την προαίρεσή μας και σε εμάς τα λογικά κλίματα του Χριστού όταν υπακούμε σε αυτόν το γεωργό των ψυχών μας εφόσον είμαστε αυτεκρούσιοι. Χωρίς υπομονή σε εκείνα που θα μας βρίσκουν άθελά μας, ούτε οι κόποι
που καταβάλουμε με το θέλημά μας θα ευλογηθούν από το Θεό, γιατί η αγάπη προς το Θεό δοκιμάζεται κυρίως με τη θλίψη των πειρασμών. Πρέπει λοιπόν η ψυχή να κατορθώσει πρώτα τα εκούσια και αφού με αυτά εθιστούμε στο να καταφρονούμε τη δόξα και την ειδονή, τότε θα υποφέρουμε εύκολα και τους ακούσιους πειρασμούς. Εκείνος που για την εναγείο πνεύμα τη φτωχία του καταφρονεί δόξα και ειδονή και θεωρεί τον εαυτό του άξιο να δεχτεί τα πιο δραστικά φάρμακα της μετάνοιας, περιμένει πάντοτε κάθε θλίψη που δέχεται ευχαρίστως, κάθε πειρασμό σαν να του πρέπει, και χαίρεται γι' αυτό, γιατί τον βλέπει ως το καθαρτικό της ψυχής του και κάνει τον πειρασμό του αφορμή έντονης και πολύ αποτελεσματικής δέησης προς το Θεό, πιστεύοντας ότι αυτός του προξενεί και μαζί προφυλάγει την υγεία της ψυχής του, και όχι μόνο συγχωρεί με αμνησικακία εκείνους που τον θλίβουν, αλλά και τους ευγνωμονεί και προσεύχεται για αυτούς σαν να τον ευεργέτησαν. Γι' αυτό όχι μόνο λαβαίνει τη συγχώρηση των αμαρτιών του σύμφωνα με την υπόσχεση του Κυρίου, Ματθαίου 6:14. Αλλά επιτυγχάνει και τη Βασιλεία των Ουρανών και τη Θεία Ευλογία και μακαρίζεται από τον Κύριο, γιατί η μέχρι τέλος μακροθυμία του με πνεύμα ταπεινώσεως. Αφού αναφέρθηκαμε συντομία σε κάποια σημεία της πνευματικής περιτομής, θα προσθέσω τώρα και μερικά για την εξαιτία της άφθονης καρποφορίας. Στη συνέχεια λοιπόν εκείνων που απέκτησαν τον αναφέρετο πλούτο με την εν πνεύματι πτωχία, ο Κύριος ο μόνος πτωχός κάνει κοινωνούς της μακαριότητάς τους όσους πενθούν, λέγοντας: μακάρι όσοι πενθούν, γιατί αυτοί θα παρηγορηθούν. Ματθαίου 5:4. Γιατί ο Χριστός ένωσε το πένθος με τη φτωχία, επειδή τούτο συνυπάρχει πάντοτε μαζί της. Η λύπη όμως για την υλική φτωχία προξενεί το θάνατο της ψυχής, λέει ο Απόστολος. Β' Κορινθίους 7:10. Ενώ η λύπη για την κατά Θεόν πτωχία οδηγεί στη μετάνοια προσωτηρία ψυχής, για την οποία δεν μετανιώνει κανένα. Στην πρώτη φτωχία που είναι αθέλητη ακολουθεί το αθέλητο πένθος, ενώ στην εκούσια ακολουθεί εξ ανάγκης το εκούσιο πένθος. Και επειδή το πένθος που μακαρίζεται εδώ είναι ενωμένο με την κατά Θεόν πτωχία και τη συνοδεύει αναγκαστικά, και από εκείνη ως αιτία του εξαρτάται ολόκληρο, έχει και από αυτήν φυσικά το ότι είναι πνευματικό και εκούσιο. Αλλά ας δούμε πώς η μακαριστή πτωχία γεννά το μακάριο πένθος. 4 είναι τα είδη της πνευματικής φτωχίας που έδειξε ο λόγος λίγο παραπάνω. Όπως έδειξε ο λόγος λίγο παραπάνω, είναι δηλαδή η πτωχία στο φρόνημα, στο σώμα, στον υλικό πλούτο και στους πειρασμούς που μας έρχονται απ' έξω. Κανένας όμως που βλέπει να τα παραθέτω χωριστά, να μην νομίζει ότι η ενέργεια καθενός είναι χωριστή, γιατί το καθένα από αυτά ενεργείται μαζί με τα άλλα. Γι' αυτό και έχουν συμπεριληφθεί σε ένα μακαρισμό, ο οποίος συγχρόνως υποδηλώνει θαυμάσια και ποιο είναι και κατά κάποιο τρόπο η ρίζα και η αιτία τούτων, ότι δηλαδή είναι το πνεύμα σας. Γιατί τούτο όταν εγκολπωθεί, όπως είπαμε, τη χάρη του Ευαγγελικού κηρύγματος αναβλύζει από μέσα του πηγή φτωχίας που ποτίζει όλο το πρόσωπο της γης μας, δηλαδή τον εξωτερικό άνθρωπο, και τον κάνει παράδεισο αρετών. 4 λοιπόν είναι τα είδη της πνευματικής φτωχίας, και το καθένα γεννιέται το ανάλογο πένθος μαζί με την ανάλογη παρηγορία. Γένεσης 2:6. Από την εκούσια σωματική φτωχία και ταπείνωση, που συμπεριλαμβάνει πείνα και δίψα και αγρυπνία και γενικά κάθε ταλαιπωρία και καρκοπάθεια του σώματος, και μαζί με αυτά και εύλογη συστολή των αισθήσεων, όχι μονάχα γεννιέται πένθος αλλά και δάκρυα. Όπως δηλαδή η αναλγησία, η πόρωση και η σκληρότητα της καρδίας γεννιούνται από την άνεση, την απόλαυση και την καλοπέραση, έτσι και από την εγκρατή και επιθαρχημένη δίαιτα γεννιούνται συντριβή της καρδίας και κατάνοιξη που αποτρέπουν κάθε πικρία και φέρνουν μια γλυκιά ηλαρότητα, γιατί βέβαια χωρίς συντριβή της καρδίας είναι αδύνατο, όπως λένε, να απαλλαγεί κανείς από την κακία. Συντριβή στην καρδία φέρνει και τριμερή εγκράτεια του ύπνου, της τροφής και της σωματικής αναπαύσεως. Και αφού με τη συντριβή αυτή η ψυχή ελευθερωθεί από την κακία και την πικρία, παίρνει στη θέση της την πνευματική χαρά. Αυτή είναι η παρηγορία για την οποία μακαρίζει ο Κύριος εκείνους που πενθούν, λέει και ο Ιωάννης, ο οποίος έγραψε για μας την πνευματική κλίμακα. Δίψα και η αγρυπνία συνθλίβουν την καρδία. Και όταν αυτή η συνθλιβή αναπηδούν δάκρυα, εκείνος λέει που θα τα δοκιμάσει θα γελάσει παρηγορημένος εξαιτίας τους με το μακάριο γέλιο που υποσχέθηκε ο Κύριος. Λουκά 6:21. Έτσι γεννιέται από τη θεοφιλή πτωχία το πένθος που παρηγορεί και κάνει μακαρίους εκείνους που το απέκτησαν. Ας δούμε τώρα πώς γεννιέται το πένθος από το άλλο είδος της πτωχίας, δηλαδή το έμφοβο φρόνημα και την ένθεη ταπείνωση της ψυχής. Η αυτομεμψία συνυπάρχει πάντοτε με την ταπείνωση της ψυχής και δίνει στην αρχή
Σφοδρή ένταση στον φόβο της κολάσεως, φέρνοντας μπροστά στα μάτια εκείνη τη φρικοδέστατη συνένωση των διαφόρων αντίθετων βασανιστηρίων σε ένα και αυξάνοντας περισσότερο το φόβο από την υπόμνηση και ότι η κόλαση είναι ανέκφραστη αφού είναι χειρότερη από όσα έχουν υποθεί για αυτήν. Πόση δε προσθήκη στα δεινά είναι η ατελέφτητη διάρκειά της, καύσωνας και ψύχος, σκοτάδι και φωτιά, αναταραχή και ακινησία, δεσμά και φόβη και δαγκώματα και αθάνατα θηρία, όλα αυτά μαζεύονται σε εκείνη την καταδίκη, αλλά και με όλα αυτά δεν παριστάνεται εκείνο το κακό το οποίο κατά τη γραφή δεν μπορεί να συλλάβει νους ανθρώπου. Α. Κορινθίους 2.9. Τι είναι όμως το ανώφελο και απαρηγόρητο και ατελείωτο εκείνο πένθος σε εκείνους που αμάρτησαν απέναντι του Θεού? Το πένθος δημιουργείται από την επίγνωση των αμαρτιών τους. Εκεί λοιπόν, αφού ελεγχθούν και εξαλειφθεί κάθε ελπίδα τους και απελπιστούν για τη σωτηρία, ο ακούσιος έλεγχος της συνειδήσεως πολλαπλασιάζει τον καθένα την επικείμενη οδύνη μέσω του πένθους, και αυτό το πένθος πάλι και πάντοτε, επειδή δεν θα θερματιστεί ποτέ, γίνεται αφορμή άλλου πένθους και άλλο φοβερό σκοτάδι και καύσωνας ανυπόφορος και βυθός λύπης απερίγραπτος. Το πένθος όμως αυτό είναι πάρα πολύ ωφέλιμο στην εδώ ζωή, γιατί ο Θεός υπακούει με εσπλαχνία αφού και ως εμάς κατέβηκε να μας επισκεφτεί, και σε εκείνους που πενθούν με αυτόν τον τρόπο υποσχέθηκε την παρηγορία και την παράκληση που είναι αυτός ο ίδιος, αφού και ονομάζεται παράκλητος. Ιωάννου 14:16. Α. Ιωάννου 2:1. Είδες λοιπόν και το πένθος της ταπεινωμένης καρδίας και την παρηγορία που ακολουθεί, αλλά και η αυτομεμψία μόνη της όταν τοποθετηθεί σαν σνοερό βάρος επάνω στο λογιστικό μέρος της ψυχής και πολυκερίζει, το συντρίβει και το πιέζει και βγάζει το σωτηριώδες κρασί που εφραίνει την καρδία του ανθρώπου. Ψαλμός 103:15. Δηλαδή τον εσωτερικό μας άνθρωπο, και τότε το τέτοιο κρασί είναι κατάνοιξη, γιατί μέσω του πένθους η αυτομεμψία συντρίβει τότε και τα πάθη και γεμίζει την καρδία που αξιωμακάρει στη χαρά αφού την ελευθερώσει από το φοβερό βάρος τους. Γι' αυτό είναι μάταιο όσοι πενθούν, και γιατί αυτοί θα παρηγορηθούν. Ματθαίου 5:4. Θα αναφερθούμε τώρα στην ακτιμοσύνη, δηλαδή στη φτωχία κατά την περιουσία και τα υπάρχοντά μας ενωμένοι βέβαια με την πτωχία του πνεύματος, όπως είπαμε παραπάνω. Γιατί όμως όταν ασκούνται μαζί όλα τα είδη της φτωχίας είναι τέλεια και ευάρεστα στο Θεό. Άκουσε λοιπόν με σύναρση για να μάθεις πώς έρχεται το πένθος και η αντίστοιχη παρηγορία από το είδος αυτό της φτωχίας. Όταν ο άνθρωπος τα αποχαιρετήσει όλα και απαρνηθεί τα χρήματα και τα κτήματα, εγκαταλείποντας τα ή μοιράζοντας τα στους φτωχούς, σύμφωνα με την εντολή, και απομακρύνει την ψυχή του από τη μέρημνα για αυτά, τότε την κάνει να στραφεί στην εξέταση του εαυτού της, ελεύθερη πια από τους εξωτερικούς πειρασμούς. Λουκά 14:33, Ματθαίου 19:21. Και όταν ο νους απομακρυνθεί από όλα τα αισθητά και να σηκωθεί από την τύρβη τους που τον τα κλείζει και παρατηρεί στον εσωτερικό άνθρωπο, πρώτα βλέπει το απέσιο πρόσωπο που απέκτησε από την παραπλάνησή του στα γήινα και σπέβδει να το αποπλύνει με το πένθος. Έπειτα, αφού αφαιρέσει το δύσμορφο αυτό κάλυμα, και καθώς πια η ψυχή δεν διασκορπίζεται άπρεπα σε ποικίλες μέρημνες, ο νους εισέρχεται ατέραχα στα πραγματικά ταμεία. Ματθαίου 6:6. Στα ενδότερα της ψυχής, και εκεί προσεύχεται στον αόρατο πατέρα. Και εκείνος που του χαρίζει πρώτα το δώρο που είναι το δοχείο των θείων χαρισμάτων, δηλαδή την ειρήνη των λογισμών, μετά από την οποία τελειοποιεί την ταπείνωση και γεννά και σε συγκρατικά θεαρέτη, όχι βέβαια την ταπείνωση που συνιστά σε λόγια και σχήματα τα οποία βρίσκει εύκολα όποιος θέλει, αλλά εκείνη που επιβεβαιώνεται από το αγαθό και θείο πνεύμα, την οποία κτίζει το ίδιο το πνεύμα όταν εγκατασταθεί στα έγκατα της ψυχής σας. Μέσα στην ειρήνη λοιπόν και την ταπείνωση, σαν σε ασφαλές περιτύχισμα του παραδείσου του νου, φυτρώνουν τα κάθε είδους δέντρα της πραγματικής αρετής. Στο κέντρο του αναγείρονται τα ιερά ανάκτορα της αγάπης, στα πρόθυρα των οποίων ανθίζει το πρωί με τους μέλουσα ζωής η ανέφραστη και η ανεφέρετη χαρά. Η ακτιμοσύνη είναι η μητέρα της αμεριμνίας, η αμεριμνία της προσοχής και της προσευχής. Αυτές είναι οι μητέρες του πένθους και των δακρύων, του ταύτα
τότε εξαλείφουν τις εμπαθείς συνήθειες. Όταν αυτές εξαλειφθούν, γίνεται ευκολότερος ο δρόμος της αρετής, γιατί φεύγουν από τη μέση τα εμπόδια και η συνείδηση πια δεν κατηγορεί. Από αυτό πηγάζει η χαρά και το μακάριο γέλιο της ψυχής. Τότε λοιπόν και τα οδυνηρά δάκρυα μετατρέπονται σε γλυκά και τα λόγια του Θεού γίνονται γλυκύτατα στο λάριγγα και ανώτερα από μέλη στο στόμα. Ψαλμός 118-103. Και από τη δέηση η προσευχή μεταβάλλεται σε ευχαριστία και η μελέτη των θείων εντολών είναι αγαλίαση της ψυχής με ελπίδα αδιάψευστη, η οποία αποτελώντας πρόγευση των ουρανίων πλησιάζει την ψυχή μέσω της πείρας αυτής της γεύσης και της μαθαίνει εν μέρει τον υπερβολικό πλούτο της αγαθότητας του Θεού, σύμφωνα με τα λόγια του διαφθείτε και μάθετε ότι ο Κύριος είναι αγαθός. Ψαλμός 33-9. Αυτός είναι η αγαλίαση των δικαίων, η χαρά των ευθέων, η ευφροσύνη των ταπεινωμένων, η παρηγορία εκείνων που πενθούν για αυτόν. Τι λοιπόν, η παρηγορία φτάνει ως εδώ και αυτά μονάχα είναι τα δώρα της ιερής μνηστείας? Πέρα από αυτά δεν φανερώνει καθαρότερα τον εαυτό των εμφύως των ψυχών αυτών σε όσους έχουν το μακάριο πένθος και καθαρίστηκαν και είναι στολισμένοι σαν νύμφες με τις αρετές? Όχι βέβαια. Για όσα όμως θα πούμε τώρα είναι κάποιοι έτοιμοι να μας κατηγορήσουν από φθόνο, λέγοντας κάπως έτσι: μη μιλήσεις το όνομα του Κυρίου ιδεμή, θα δυσφημίσουμε το όνομά σου χαλκεύοντας εναντίον σου και διαδίδοντας συκοφαντίες και ψευδοκατηγορίες. Αλλά ας τους αγνοήσουμε τώρα αυτούς και ας δώσουμε συνέχεια στο λόγο, πιστεύοντας και λέγοντας τα λόγια των Αγίων Πατέρων μας και αυτά αποβλέποντας και πείθοντας για αυτά και τους άλλους. Γιατί λέει η Γραφή, Ψαλμός 115, 1 Β Κορινθίους 4:13, πίστεψα και γι' αυτό και μίλησα. Έτσι και εμείς πιστεύουμε και γι' αυτό και μιλούμε. Όταν λοιπόν διωχθεί κάθε αισχρό πάθος που κατοικεί μέσα μας και ο νους, όπως είπαμε, επιστρέψει ο ίδιος ολοκληρωτικά στον εαυτό του και στις άλλες δυνάμεις της ψυχής και καλοποιήσει με την καλλιέργεια των αρετών την ψυχή, προχωρώντας προς τα τελειότερα και ποθώντας νέες πρακτικές αναβάσεις και καθαρίζοντας με τη βοήθεια του Θεού όλο και περισσότερο τον εαυτό του, τότε δεν εξαλείφει μονάχα όλα τα αποτυπώματα του πονηρίου, αλλά βγάζει από τη μέση και κάθε επίκτητο στοιχείο, όσο και αν είναι ή φαίνεται καλό, και αφού ανέβει πάνω από τα νοητά και τα σχετικά με αυτά νοήματα, όσα δεν είναι αμυγή από φαντασίες, και αφού τα απορρίψει όλα για την ευαρέστηση και την αγάπη του Θεού και σταθεί μπροστά στο Θεό κουφός και άλλος, τότε ο νους του γίνεται πιο υλικό στα χέρια του Θεού και δέχεται τη θειότατη ανάπλαση ανεμπόδιστα, καθώς τίποτε πλέον από τα εξωτερικά δεν τον ενοχλεί και η εσωτερική χάρη τον μεταβάλλει στο καλύτερο και το πιο παράδοξο καταφωτίζει με ανέφραστο φως εσωτερικά και τελειοποιεί τον έσω άνθρωπο. Αφού λοιπόν χαράξει η ημέρα στις καρδιές μας, σύμφωνα με τα λόγια του κορυφαίου των Αποστόλων, ανατέλει σε αυτές ο αυγερινός, βγαίνει όντως άνθρωπος, ο νους, την κατεξοχήν εργασία του, σύμφωνα με τον προφητικό λόγο, Β' Πέτρου 1:19, Ψαλμός 103:23. Και με το φως βαδίζει το δρόμο και ανεβαίνει σε βουνά αιώνια, Ψαλμός 75:5. Και ότου θαύματος μέσα από αυτό το φως εποπτεύει τα υπερκόσμια πράγματα, μη χωριζόμενος από το υλικό σώμα με το οποίο πλάστηκε από την αρχή ή και χωριζόμενος από αυτός ανάλογα με το στάδιο της άνοδου, γιατί δεν ανεβαίνει με τα φανταστικά φτερά της διάνοιας, η οποία τριγυρίζει σαν τυφλή χωρίς να έχει ακριβή και βέβαιη κατανόηση, μήτε για τα άπονα αισθητά, μήτε για τα υψηλά και απρόσιτα εννοητά, αλλά ανεβαίνει πραγματικά με την ανέκφραστη δύναμη του πνεύματος και ανίποτη πνευματική αντίληψη ακούει τα άρρητα ρήματα, Β' Κορινθίους 12:4, και βλέπει τα αθέατα, και από αυτό γεμίζει ολόκληρος με θαυμασμό και ας είναι από εκεί, και συναγωνίζεται με τους ακούραστους υμνοδούς τους αγγέλους σαν άλλος επίγειος άγγελος του Θεού, και μέσω του εαυτού του προσφέρει στο Θεό όλη την κτήση, επειδή και ο ίδιος μετέχει όλων και τώρα μετέχει και του πάνω απ' όλα Θεού, για να αποδεχθεί, να αποδειχθεί ότι φέρει ακριβή την Θεία εικόνα. Πάνω σε αυτά ο Άγιος Νήλος λέει: η καλή κατάσταση του νου είναι ένα νοητό ύψος όμοιο με ουράνιο χρώμα, όπου κατά τον καιρό της προσευχής έρχεται το φως της Αγίας Τριάδος. Και πάλι, όποιος θέλει να δει την κατάσταση του νου του, αστερίζει τον εαυτό του με όλα τα νοήματα και τότε θα δει το νου του παρόμοιο με σάφυρο ή με ουράνιο χρώμα. Αυτό είναι αδύνατο να γίνει χωρίς την απάθεια, γιατί χρειάζεται να συνεργήσει ο Θεός και να του παρέχει το συγγενές του φως. Και ο Άγιος Διάδοχος λέει, Φιλοκαλία Α, σελίδα 224, 53, Φιλοκαλία Α, σελίδα 3, 17, 18, κεφάλαιο 89. Δύο πράγματα μας δίνει
η χάρη με το βάπτισμα, που το ένα είναι απείρως ανώτερο από το άλλο. Πρώτα δηλαδή μας ανακαινίζει μέσα στο νερό και το κάνει λαμπρό το κατ' εικόνα, ξεπλένοντας κάθε ρήπο της αμαρτίας μας. Για το άλλο όμως περιμένει τη συνεργασία μας. Όταν λοιπόν αρχίσει ο νους με βαθιά αίσθηση να γεύεται την αγαθότητα του Παναγίου Πνεύματος, τότε πρέπει να γνωρίζουμε ότι άρχισε η χάρη να επιζωγραφίζει στο κατ' εικόνα το καθομοίωση, ώστε αυτή η αίσθηση φανερώνει ότι διαμορφωνόμαστε στο καθομοίωση. Όπως την τελειότητα της ομοιώσεως δεν την καταλάβαμε, δεν θα την καταλάβουμε από το φωτισμό. Και πάλι, η πνευματική αγάπη δεν μπορεί κανείς να αποκτήσει την πνευματική αγάπη αν δεν φωτιστεί από το Πανάγιο Πνεύμα από κάθε, με κάθε εσωτερική πληροφορία. Γιατί αν δεν λάβει ο νους τελείως το καθομοίωση μέσω του Θείου Φωτός, όλες τις άλλες αρετές μπορεί να τις έχει, είναι όμως ακόμη άμυρος της τελείας αγάπης. Επίσης από τον Άγιο Ισάκ μαθαίνουμε ότι στον καιρό της προσευχής ο χαριτωμένος νους βλέπει την καθαρότητά του όμοια με επουράνιο χρώμα. Η κατάσταση αυτή ονομάστηκε τόπος Θεού από τους πρεσβύτερους του Ισραήλ όταν τους φανερώθηκε στο όρος Σινά. Έξοδος 24:9-10 λέει ακόμη: καθαρότητα του νου είναι η κατάσταση στην οποία ακτινοβολεί στον καιρό της προσευχής το φως της Αγίας Τριάδος. Ο νους που καταξιώθηκε εκείνο το φως διαφυβάζει πολλά σημάδια του Θείου Κάλους και στο συνδεδεμένο με αυτό σώμα ως ενδιάμεσος μεταξύ της Θείας Χάρης και της Παχύτητας της Σάρκας, χορηγώντας του δύναμη και για τα αδύνατα. Από αυτό πηγάζει θεοειδής και ασύγκριτη έξι της αρετής και η δυσκυνησία ή η τέλεια ακινησία προς την Καγία. Από αυτό έρχεται ο λόγος που σαφηνίζει στο νου τους λόγους των όντων και του αποκαλύπτει για την καθαρότητά του τα μυστήρια της φύσεως. Διαμέσου αυτών οι διένοι εκείνων που τα δέχονται με πίστη υψώνονται κατά αναλογία στην κατανόηση των υπερφύση, την οποία πραγματοποιεί ο ίδιος ο Πατέρας του Λόγου με άειλες επαφές. Από αυτό ακόμη πηγάζουν και οι άλλες ποικίλες θαυματοποιίες και η διόραση και η προόραση και η διήγηση περί εκείνων που συμβαίνουν κάπου μακριά σαν να είναι παρόντα. Το σπουδαιότερο μάλιστα είναι ότι αυτά δεν αποτελούν το σκοπό των μακαρίων εκείνων ψυχών. Όπως δηλαδή όταν κανείς βλέπει προς μία ηλιακή ακτή να διακρίνει και τα αιωρούμενα μόρια της σκόνης, παρόλο που δεν είναι αυτά ο σκοπός του, έτσι και εκείνοι που δέχονται με καθαρότητα τις θεϊκές ακτίνες, οι οποίες από τη φύση τους αποκαλύπτουν τα πάντα, είναι επόμενο να αποκτούν σαν πάροχο βέβαια τη γνώση όχι μόνο όσων υπήρξαν ή υπάρχουν, αλλά και των μελλοντικών, ανάλογα με την καθαρότητα τους όμως που τα αρχική τους επιδίωξη είναι η επιστροφή και η συγκέντρωση του νου στον εαυτό του. Ή μάλλον η επιστροφή όλων των δυνάμεων της ψυχής προς τον νου, αν και φαίνεται παράδοξος ο λόγος και η ενέργεια του νου κατά Θεόν με την οποία διορθώνονται ώστε να μοιάσουν προς το πρωτότυπο το Θεό και έρχονται σε υγιή πνευματική κατάσταση, καθώς η χάρη τους ξαναφέρνει στο πρωτόκτιστο και απερίγραπτο εκείνο κάλλο. Σε τέτοιο ύψος ανεβάζει το μακάριο πένθος τους ταπεινούς στην καρδία και πτωχούς το πνεύματι. Ματθαίου 5:3. Αφού αυτά για την επιμέλεια που φωλιάζει μέσα μας είναι πάνω από μας, ας ξαναγυρίσουμε στο θεμέλιο τους και ας προσθέσουμε λίγα ακόμα για το πένθος. Αυτό λοιπόν επακολουθεί σε όλα τα είδη της ακούσιας κατά κόσμων πτωχίας. Πώς δηλαδή να μην λυπάται εκείνος που δεν έχει χρήματα, να πεινά χωρίς να το θέλει και κοπιάζει πολύ και περιφρονείται, αλλά αυτό το πένθος δεν έχει παρηγορία και μάλιστα όσο επιτείνεται η πτωχία ή μάλλον όσο φτωχός αυτός δεν έχει την αληθινή γνώση. Καθώς δηλαδή αυτός δεν υποτάσσει στο λογικό της ειδονής και της οδύνης της αισθήσεως, αλλά μάλλον ο ίδιος υποτάσσεται σε αυτές με τη λαθασμένη χρήση του λογικού του, τις αυξάνει χωρίς κανένα κέρδος, όπως δεν έπρεπε ή μάλλον και με πολύ μεγάλη ζημία του, γιατί δίνει σημάδι και απόδειξη καθαρή εναντίον του ότι δεν πίστεψε ακλόνικα στο Ευαγγέλιο που κήρυξε ο Χριστός και στη διδαχή των πριν από αυτών προφητών και των μετά από αυτών μαθητών και αποστόλων του. Ότι δηλαδή η πτωχία είναι που χαρίζει τον αδαπάνητο πλούτο, η ευτέλεια, η την ανέφραστη δόξα, η εγκράτεια, την ανώδυνη απόλαυση και η καρτερία του πειρασμού στην απαλλαγή από την αιώνια στεναχωρία και θλίψη που απειλεί όσους αγάπησαν τον εδώ παραλυμένο βίο και δεν προτίμησαν να περάσουν στη ζωή μέσα από τη στενή πύλη και οδό. Ματθαίου 7:14. Σωστά λοιπόν είπε ο Απόστολος Παύλος ότι κατά κόσμων
η κατά κόσμο λύπη προξενεί θάνατο, γιατί με αυτά που είπαμε αποδείχθηκε ότι είναι αμαρτία που οδηγεί στο θάνατο. Β' Κορινθίους 7-10. Αν η πραγματική ζωή της ψυχής είναι φως θεϊκό και προξενεί από το κατά Θεόν πένθος κατά τους πατέρας, όπως σημειώσαμε παραπάνω, άρα ο θάνατος της ψυχής είναι σκοτάδι δαιμονικό που προξενείται από την κοσμική λύπη στην ψυχή. Είναι το σκοτάδι εκείνο για το οποίο ο Μέγας Βασίλειος λέει ότι η αμαρτία έχει την ύπαρξή της από την απουσία του καλού και παίρνει τη μορφή νοερού σκότου με τις άδικες πράξεις. Αλλά και ο Άγιος Μάρκος λέει, εκείνος, Φιλοκαλία Α, σελίδα 162, κεφάλαια 224-225. Εκείνος που είναι περικυκλωμένος από τους πονηρούς λογισμούς, πώς θα δει πραγματική την αμαρτία που σκεπάζουν? Αυτή είναι σκοτάδι και ομίχλη της ψυχής που έπεσε μέσα της από έννοιες και λόγια και πράξεις πονηρές. Εκείνος που δεν είδε αυτή την περιεκτική αμαρτία ποτέ, πότε θα παρακαλέσει να καθαριστεί από αυτήν? Και εκείνος που δεν καθαρίστηκε, πώς θα βγει στον τόπο της καθαρής φύσεως? Και εκείνος που δεν βρήκε αυτόν τον τόπο, πώς θα δει τον εσωτερικότερο οίκο του Χριστού? Πρέπει λοιπόν να χτυπήσουμε την πόρτα, τη θύρα του οίκου αυτού με προσευχή επίμονη και να ζητήσουμε όχι μόνο να τον αποκτήσουμε αλλά και να τον διαφυλάξουμε. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που τον έχασαν αφού τον έλαβαν. Ψηλή γνώση ή τυχαία πείρα αυτών των πραγμάτων, ίσως και ο ψημαθείς και νέοι κατέχουν. Την εργασία όμως την υπομονετική και επίμονη μόλις κατέχουν οι ευλαβείς και πολύπειροι γέροντες. Σύμφωνος με αυτούς τους δύο είναι και ο Άγιος Μακάριος ο Ουράνιος κατά τη γνώση και όλη τη συνάθρηση των οσίων. Αλλά όπως το σκοτάδι αυτό παίρνει την ύπαρξή του από αμαρτήματα, έτσι αν εξετάσεις και την κατακόσμο λύπη θα βρεις ότι γεννιέται και δυναμώνει από όλα τα πάθη. Και είναι λοιπόν εικόνα και κατά κάποιο τρόπο απαρχή και προήμιο και προκαταβολή του αιωνίου πένθους, το οποίο στο οποίο θα βυθιστούν όλοι. Δεν προτίμησαν το πένθος που μακάρισε ο Κύριος, το πένθος που δεν έχει μόνο κέρδος στη θεϊκή παρηγορία, καρποφορώντας την πρόγευση της αιώνιας ευφροσύνης, αλλά και διασφαλίζει την αρετή, κάνοντας την ψυχή αμετακίνητη πια προς τα χειρότερα. Γιατί αν κανείς γίνει φτωχός και ταπεινωθεί και επιδιώξει την κατά Θεόν ευτέλεια, θα αποκτήσει όπως και το πένθος. Όμως και το πένθος, προοδεύοντας στο καλύτερο, μπορεί εύκολα να μεταβληθεί και να ξαναγυρίσει με τη σκέψη του σε εκείνα που άφησε. Ποθώντας πάλι εκείνα που στην αρχή είχε εγκαταλείψει και γινόμενος παραβάτης. Αν αντίθετα, παραμένοντας και προσέχοντας τη διάθεσή του για τη μακαριστή του φτωχία, δημιουργήσει μέσα του το πένθος, δεν έχει πια τάση να γυρίσει προς τα πίσω και να παλινδρομήσει κακώς εκεί από όπου καλά έκανε και έφυγε. Γιατί κατά Θεόν λύπη, όπως λέει ο Απόστολος, Β' Κορινθίους 7-10, προξενεί στην ψυχή την αμεταμέλητη μετάνοια που την οδηγεί στη σωτηρία. Γι' αυτό και κάποιος από τους πατέρες έλεγε ότι το πένθος εργάζεται και φυλάγει. Γένεση 2-15. Κανείς δεν είναι αυτό το μοναδικό κέρδος, δεν είναι αυτό το μοναδικό κέρδος του πένθους, ότι ο άνθρωπος γίνεται ακίνητος σχεδόν προς το κακό και δεν ξαναγυρίζει στα προηγούμενα αμαρτήματά του, αλλά και αυτά θεωρούνται σαν να μην έγιναν. Επειδή δηλαδή ο άνθρωπος πενθεί πρώτα-πρώτα για αυτά που του τα λογαριάζει ο Θεός για ακούσια. Και για τα ακούσια δεν υπάρχει ευθύνη. Εκείνος που πενθεί για την παινία του δίνει απόδειξη με αυτό ότι η παινία του δεν είναι θεληματική, γι' αυτό και θα πέσει μαζί με τους πλούσιους ή όσους επιθυμούν να πλουτίσουν στις πλοπαγίδες του διαβόλου. Α Τιμωθέους 6-9. Και αν δεν αλλάξει και δεν τρέξει να ξεφύγει αυτές τις παγίδες, θα παραπενθεί στην αιώνια κόλαση μαζί με τον διάβολο. Έτσι και εκείνος που αμάρτησε στο Θεό, αν εξακολουθεί αδιάκοπα να πενθεί, δεν θα του λογαριαστούν σαν εκούσια τα αμαρτήματά του και θα βαδίσει ανεμπόδισα το δρόμο της αιώνιας ζωής μαζί με εκείνους που δεν αμάρτησαν. Αυτά λοιπόν είναι το κέρδος της αρχής του πένθους, η οποία είναι γεμάτη μεγάλο πόνο, γιατί είναι ενωμένη με το φόβο του Θεού. Όταν όμως το πένθος προχωρήσει, ενώνεται με την αγάπη του Θεού με θαυμαστό τρόπο και καρπώνεται τη γλυκιά και αγία παρηγορία,
Καθώς ο άνθρωπος που έχει πια το πένθος ως ιδιότητα γεύεται την αγαθότητα του παρακλήτου. Αυτή η παρηγορία είναι ανήκωστη για όσους δεν τη δοκίμασαν, γιατί είναι ανίποτη. Αν κανείς δεν μπορεί να πληροφορήσει για την γλυκύτητα που έχει το μέλι, εκείνους που δεν το γεύτηκαν ποτέ, πώς άραγε μπορεί κανείς να περιγράψει την ειδονή της ιερής χαράς και της χάρης του Θεού σε εκείνους που δεν τη δοκίμασαν? Και βέβαια η αρχή του πένθους μοιάζει με επιζήτηση μνηστίας με το Θεό που σχεδόν φαίνεται αδύνατη. Γι' αυτό και όσοι ποθούν τον νυμφίο πενθούν βλέποντάς τον να μη συγκατατίθεται και του απευθύνουν κάποια λόγια σαν αυτά που προηγούνται από τη μνηστία. Και κλαίοντας παρακτικά τον καλούν με θρήνους, επειδή δεν είναι κοντά τους και ίσως δεν έρθει και ποτέ. Το τέλος όμως τους πένθους είναι η τέλεια αγνή νυμφική ένωση. Γι' αυτό και ο Παύλος, αφού ονόμασε μέγα μυστήριο την ένωση των συζύγων σε μία σάρκα, πρόσθεσε: «Εγώ βέβαια μιλώ για τον Χριστό και την Εκκλησία». Εφεσίους 5:32. Γιατί όπως η σύζυγη είναι μία σάρκα, έτσι και οι άνθρωποι του Θεού είναι ένα πνεύμα με τον Θεό. Το ίδιο λέει και αλλού με σαφήνεια: «Όποιος συνδέεται με τον Κύριο γίνεται ένα πνεύμα μαζί του». Α Κορινθίους 6:17. Πού είναι λοιπόν εκείνοι που λένε ότι είναι εκτιστή η χάρη η οποία κατοικεί στους Αγίους του Θεού? Ας γνωρίζουν ότι βλαστημούν εναντίον του ιδίου πνεύματος, το οποίο μεταδίδοντας τη χάρη ενώθηκε με τους Αγίους. Ας φέρω όμως εγώ για το θέμα μας ένα πιο σαφές παράδειγμα. Η αρχή του πένθους ομοιάζει με την επιστροφή του ασώτου. Για αυτό που και γεμίζει από σκυθροπότητα τον πενθούντα και τον βάζει να λέει εκείνα τα λόγια: «Πατέρα, αμάρτησα στο Θεό και σε σένα και δεν είμαι άξιος πια να ονομαστώ γιος σου». Λουκά 15:21. Το τέλος πάλι του πένθους μοιάζει με την προϋπάντηση και τον εναγκαλισμό του ουράνιου πατέρα, οπότε ο γιος, αντικρίζοντας τον πλούτο της άπλησης πλαχνίας του πατέρα και αποκτώντας εξαιτίας της πολύ χαρά και παρησία, δεχόταν τα φιλήματά του και τα ανταπέδιδε, και περνώντας μέσα στο πατρικό σπίτι κάθισε στο τραπέζι και μαζί με τον πατέρα απολάμβανε την ουράνια ευφροσύνη. Ελάτε και ας προσπέσουμε και εμείς με τη μακαριστή φτωχία και ας κλάψουμε μπροστά στον Κύριο και Θεό μας. Ψαλμούς 94:6. Και ας εξαλείψουμε τις προηγούμενες αμαρτίες μας, να κάνουμε τους εαυτούς μας ακίνητους προς την κακία και να επιτύχουμε τον παράκλητο που θα μας χαρίζει την παράκλησή του, και θα αναπέμπουμε δόξα σε αυτόν μαζί με τον άναρχο πατέρα και τον μονογενή Υιό, τώρα και πάντοτε και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.